Καλησπέρα σας, καλή σας εβδομάδα. Μεγάλη Δευτέρα, 10 Απριλίου, εδώ πιστή στο ραντεβού, όπως κάθε Δευτέρα βράδυ, για έκτη συνεχόμενη χρονιά, στο prime time της Crete TV. Και βεβαίως η μεγάλη εβδομάδα μπορεί να είναι η αντίστροφη μέτρηση προς την Ανάσταση και το Άγιο Πάσχα, όμως είναι και η αντίστροφη μέτρηση για τις εθνικές εκλογές, για τις εθνικές κάλπες που θα στηθούν την 21η Μαΐου στη χώρα μας. Ο προεκλογικός διάλογος καλά κρατεί. Οι εκλογές μπορεί να μην έχουν προκηρυχθεί επίσημα, όμως γνωρίζουμε διαστόματος του Πρωθυπουργού ότι έχουν κλειδώσει για την 21η Μαΐου. Απόψε η εκπομπή είναι καθαρά προεκλογική, καθαρά μια εκπομπή πολιτικού διαλόγου και θα παρουσιάσω ευθύς αμέσως τους εκλεκτούς καλεσμένους για απόψε. Μαζί μας ο υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στο Ηράκλειο, ο κύριος Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης. Καλησπέρα σας, κύριε Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα σας, κύριε Δασκαλά, και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ο βουλευτής και υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Ιγουμενίδης. Καλησπέρα σας, κύριε Ιγουμενίδη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους φίλους που μας παρακολουθούν. Και ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής στο Ηράκλειο, ο κύριος Φραγκίσκος Παρασύρης. Καλησπέρα σας, κύριε Παρασύρη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας, κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Και θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με μία γενικότερη ερώτηση. Κύριε Κεφαλογιάννη, θα θέσω το ερώτημα αυτό σε εσάς πρώτα. Ποιο θεωρείτε ότι είναι, κατά τη γνώμη μας, το διακύβευμα των φετινών εθνικών εκλογών? Νομίζω ότι το διακύβευμα είναι ξεκάθαρο. Ποιος είναι πιο ικανός και πιο αξιόπιστος να εφαρμόσει αυτά που θα υποσχεθεί προεκλογικά. Αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός θα συγκρίνει δύο πρωθυπουργούς. Ένα νυν και ένα πρώην. Θα συγκρίνει την Ελλάδα του 19 με την Ελλάδα του 2023. Ποιος μπορεί καλύτερα στα εθνικά ζητήματα? Η Νέα Δημοκρατία που θωράκισε τις ένοπλες δυνάμεις και απέτρεψε μια ευρυδική απειλή στον Εύρο, ή ο ΣΥΡΙΖΑ που μας έλεγε ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα? Ποιος μπορεί καλύτερα στην οικονομία, εμείς που φέραμε επενδύσεις ή ο ΣΥΡΙΖΑ που έφερε ένα τρίτο αχρίαστο μνημόνιο? Και στο κάτω-κάτω, κύριε Δασκαλάκη, τι Ελλάδα θέλουμε? Θέλουμε μια Ελλάδα που να πρωταγωνιστεί στο εξωτερικό ή μια Ελλάδα ουραγό των εξελίξεων? Όλα αυτά είναι στην κρίση του ελληνικού λαού και για μας ως Νέα Δημοκρατία η κρίσιμη κάλπη, η κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση είναι η πρώτη κάλπη, γιατί εκεί ο ελληνικός λαός θα δείξει και θα μας πει ποιος θέλει να τον κυβερνήσει. Μάλιστα. Κύριε Ιγουμενίδη, το ίδιο ερώτημα και σε εσάς και θέλω να κάνω και ένα συμπληρωματικό. Καθημερινά ακούμε τον κύριο Τσίπρα να ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο, κάτι που αντίστοιχα κάνει και ο κύριος Μητσοτάκης, με προσωπικές πολιτικές επιθέσεις στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού ή το αντίστροφο? Καταρχήν, αυτό που κρίνεται στις αυτές τις εκλογές είναι αν η χώρα θα συνεχίσει σε αυτή την καταστροφική για την πλειοψηφία της κοινωνίας πορεία ή θα αλλάξει πολιτική ρότα. Το ζητούμενο δηλαδή είναι αν από αυτές τις εκλογές θα προκύψει μία κυβέρνηση με προοδευτικό προσανατολισμό και επομένως με μια πολιτική υπέρ της κοινωνίας, υπέρ της πλειοψηφίας της κοινωνίας. Ελπίζω όντως να κρίνει ο ελληνικός λαός και να συγκρίνει. Δηλαδή, κακά τα ψέματα. Όταν η χώρα φεσώθηκε, εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, και ελπίζω να μην προχωρήσει στις επόμενες γενιές 340 δις, δεν κυβερνούσε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ο Τσίπρας. Όταν κόπηκαν 19 φορές οι συντάξεις, δεν κυβερνούσε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ο Τσίπρας. Όταν θεσπίστηκε και μειώθηκε ο κατώτατος μισθός, δεν κυβερνούσε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ο Τσίπρας. Όταν ειδικά για τους νεολαίους, στο όνομα του ότι ήταν εκπαιδευόμενοι, θεσπίστηκε το έσχος του υποκατώτατου μισθού, δεν κυβερνούσε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ο Τσίπρας. Τώρα που οι εισπρακτικές απειλούν να κλείσουν το ρεύμα σε όποιον δεν πληρώνει το λογαριασμό της ΔΕΗ, δεν κυβερνάει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ο Τσίπρας. Τώρα που κινδυνεύει ο κάθε πολίτης να του πάρουν το σπίτι οι διάφοροι πάτσιδες, δεν κυβερνάει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ο Τσίπρας. Όταν βγήκαμε από τα μνημόνια που μας καταδίκασε η κυβέρνηση και μας οδήγησαν η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ναι, όταν βγήκαμε από τα μνημόνια, τότε κυβερνούσε ο Τσίπρας. Με τα μέτρα που πήραμε, ναι, τότε κυβερνούσε ο Τσίπρας. Και ζητάμε ακριβώς αυτές τις εκλογές, χρωστάμε στον ελληνικό λαό,
χρωστάμε στην ελληνική ιστορία, ζητάμε να κυβερνήσουμε επιτέλους χωρίς τη θηλιά των μνημονίων, χωρίς τη θηλιά της Τρόικα στο λαιμό μας. Κυβερνήσατε και φέρατε μνημόνιο. Τρίτο μνημόνιο ψηφίσατε. Για όνομα του Θεού. Να ολοκληρώσουμε τις παραστήρες και έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε διάλογο και βεβαίως να απαντήσουμε ένα στον άλλο. Δεν έχει άδικο όμως τώρα, κύριε Συμφαλογιάννη. Κυβερνήσαμε. Λοιπόν, να απαντήσω. Θέλεις να απαντήσω. Okay, okay. Εντάξει, να απαντήσω. Να απαντήσω. Το ζήτημα, εγώ ακούγοντας και τους δύο, είναι ότι όλοι αναφέρονται στους αρχηγούς τους, βάζοντας ως προτεραιότητα το ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα. Εμείς αυτό που λέμε είναι το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα και για ποιους θα κυβερνηθεί η χώρα. Και έχουμε βάλει μάλιστα για τρεις πυλώνες σχετικά με το πώς πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα, το οποίο αποτελεί και μάλιστα και ένα περίγραμμα της προγραμματικής συμφωνίας σε περίπτωση που η χώρα χρειαστεί μία συγκυβέρνηση. Και αυτό είναι, αυτοί οι πυλώνες είναι το εξής: κοινωνική πολιτική και κοινωνικό κράτος. Θέλουμε ένα ΕΣΥ όπως είναι σήμερα απαξιωμένο μέσα από μία επίθεση που δέχεται από τη σημερινή κυβέρνηση συνεχούς απαξίωσης από την νομοθεσία που έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία και θα πάμε τώρα και σε μια διαδικασία όπου ουσιαστικά ιδιωτικοποιούμε το ΕΣΥ. Τι θα κάνουμε με την κοινωνική κατοικία για τους νέους? Τα προγράμματα που έβγαλε η Νέα Δημοκρατία, το περιβόητο σπίτι μου, δεν αφορά σε τίποτα άλλο πέρα από άτοκα δάνεια για νέους. Εμείς λέμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Το ιδιωτικό χρέος. Άκουγα τις προάλλες τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος δεν κάνει βήμα πίσω σε σχέση με την ορολογιακή βόμβα του ιδιωτικού χρέους και των κόκκινων δανείων. 87 δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια έχουμε στη χώρα και δεν υπάρχει καμία πρωτοβουλία από κανένα εκ των δύο κομμάτων που βρίσκονται εξ αριστερών μου. Μόνο το Πασόκ έχει καταθέσει δύο φορές από τρεις τροπολογίες και συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο για αυτή την περίπτωση των κόκκινων δανείων. Σε σχέση με την οικονομία, τι θα κάνουμε με το περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης? Είμαστε το μοναδικό κόμμα που έχουμε περιγράψει τον ανασχεδιασμό του Ταμείου Ανάκαμψης, έτσι ώστε τα κονδύλια αυτά, τα πάρα πολλά κονδύλια, σε συνδυασμό με το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, φτιάχνουν ένα κουμπαρά γύρω στα 90 δισεκατομμύρια. Αυτά, με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, οδηγούνται σε χέρια λίγων και ισχυρών. Φτιάχνοντας ολιγοπόλια, φτιάχνοντας λίγους παίκτες σε κάθε κλάδο της οικονομίας, ενώ οι μικρομεσαίοι και οι μικροί μένουν εντελώς εκτός αυτής της χρηματοδότησης. Μόνο το 2,5% των επιχειρήσεων μπορούν να ενταχθούν σε αυτά τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Και τέλος, το κράτος δικαίου. Αυτό που λέμε εμείς και το είδαμε και με αφορμή τις υποκλοπές. Πρέπει να έχουμε μια δικαιοσύνη η οποία θα λειτουργεί ανεξάρτητα. Θα έχουμε μια δικαιοσύνη η οποία θα γνωρίζει ο Έλληνας πολίτης και η ελληνική κοινωνία ότι λειτουργεί αμερόληπτα. Θα έχουμε ένα κράτος με αξιοκρατία, θα έχουμε ένα κράτος το οποίο θα ξέρουμε ότι προστατεύει το ελληνικό λαό. Είναι αδιανόητο, να σας πω μόνο αυτό, ότι ο κύριος Αβδουλάης επισκέφθηκε την ανεξάρτητη αρχή για τον ανταγωνισμό, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, και όταν τους είπε τι θα γίνει με την εσχοκέρδεια σε σχέση με τους παρόχους ενέργειας, σε σχέση με τα ολιγοπόλια στα σούπερ μάρκετ, τις αλυσίδες του σούπερ μάρκετ, και σε σχέση με τις τράπεζες, η απάντηση του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού ήταν ότι έχω 14 άτομα, τι να προλάβω να κάνω με 14 άτομα. Όμως αυτό είναι απόρρια μιας συγκεκριμένης πολιτικής, η οποία αφήνει στο απειρόβλητο τα μεγάλα συμφέροντα για τη χώρα. Επομένως, αυτοί οι τρεις πυλώνες είναι οι βασικοί πυλώνες σε σχέση με το πώς η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί την επόμενη μέρα και όχι σε σχέση με το ποιος θα κυβερνήσει, αλλά το πώς και για ποιους. Και να κλείσω. Πολύ γρήγορα, να κλείσω. Επειδή ακούστηκε ότι δεν είχαν μνημόνια, δεν είχαν το ένα, δεν είχαν το άλλο, φέρνουν όμως, και το αφήνω αυτό για την εξέλιξη της συζήτησής μας, φέρνουν τον κύριο Αντώναρο από την πίσω πόρτα, τον άνθρωπο που ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης Καραμαλή, της καταστροφικότερης κυβέρνησης μεταπολίτευσης, η οποία οδήγησε τη χώρα στην πτώχευση. Αυτά είναι δυστυχώς τα όρια που βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την οδήγησε τη χώρα στα βράχια. Ανδρέα Παπανδρέου. Με τα δάνεια στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Λοιπόν, και τα funds σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια που θα μείνουν οι άνθρωποι χωρίς σπίτι από πληστηριασμούς. Και είναι ντροπή να λέγεται από τα δύο κόμματα που βρίσκονται εδώ, διότι γνωρίζουν τι έχουν κάνει σε σχέση με αυτό. Έτσι. Και το 2016-2017 ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν που έφερε τα funds και τα κοράκια
στην Ελλάδα με νομοθεσία λοιπόν, και τους επέτρεψε να εξαγοράσουν. Επειδή θέσατε αρκετά ζητήματα, τα οποία θα τα θέσω στην πορεία της συζήτησης για να τα αναλύσουμε και να τα συζητήσουμε πιο διεξοδικά. Καλό όμως είναι να ξεκαθαρίζουμε, να ξέρει και ο κόσμος μας ακούει και είναι αλήθεια. Γιατί μέχρι τώρα υπήρχε ένα σιωπηρό Πασόκ. Χρόνο, κύριε Παρασύνη, αλλά να γνωρίζω ότι θα υπάρχει πλέον ένα βροντερό Πασόκ που θα δίνει οι απαντήσεις και την αλήθεια θα τη λέει από εδώ και πέρα. Κύριε Γουμενίδη, ένα σύντομο σχόλιο. Σύντομο σχόλιο. Η χώρα δεν ξεκίνησε, η Ελλάδα δεν αρχίζει η ιστορία της το 2015. Δεν είναι δυνατόν. Ποιος χρεοκόπησε τη χώρα. Το είπε ο κύριος Μητσοτάκης, τόλμησε να πει στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ τη χρεοκόπησε. Ομολογώ ότι το αντιμετώπισα, έλεγε και καμιά ανοησία να περνάει η ώρα. Αν είναι δυνατόν. Η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου δεν οδήγησε εκεί. 200 δις μας κόστησαν τα capital controls λοιπόν, και το δρόμο μνημόνιο που φέρατε. Ποιος χρεοκόπησε τη χώρα, αλήθεια, κύριε Γουμενίδη. Για πείτε μου. Ποιος κατά την άποψή σας. Οι κυβερνήσεις και η διακυβέρνηση της χώρας από το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία ναι, οδήγησε για την κυβέρνηση Καραμαλή, τι έχετε να πείτε. Οδήγησε τη χρεοκόπηση. Για την κυβέρνηση Καραμαλή, τι έχετε θα, να πείτε. Για όλα θα σας απαντήσω. Ευχαρίστω. Που το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο έχει κάνει αποφάσεις. Για όλα θα σας απαντήσω. Θέλω λοιπόν να πω πολύ γρήγορα και εγώ θα κάνω δύο κουβέντα. Θέλω να. Όπω είπε ο κύριο. Παρασύρη. Ναι, όπω είπε ο κύριο Παρασύρη, να σταθούμε σε μερικά πράγματα. Πράγματι, θέλουμε ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας ή θέλουμε εμπαρματοποίηση των υπηρεσιών υγείας. Θέλουμε σοβαρά μέτρα για κοινωνική κατοικία, επιτρέψτε μου να το γενικέψω, για ισχυρό κοινωνικό κράτος ή θέλουμε την πλήρη αποδιοργάνωσή του. Θέλουμε μέτρα για να αντιμετωπίσει ο κόσμος που έχει πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια ή θέλουμε ο Πάτσης και ο κάθε Πάτσης τα φαντς να λιμένονται την περιουσία του κόσμου. Θέλουμε ανάπτυξη για όφελος της κοινωνίας ή όχι. Μην το επαναλάβουμε. Με βάση, αυτά, ήδη, κύριε, με βάση αυτά, νομίζω ότι αυτό που μένει να πει ο κύριος Παρασύρης είναι θα συνεργαστείτε λοιπόν ή όχι μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Δασκαλάκη, χωρίς πρόσφατα. Μία απάντηση στον κύριο Παρασύρη. Ναι, κύριε ότι ο Καραμαλής είπε την αλήθεια όταν ο Παπανδρέου και η κυβέρνηση του Πασόκ έλεγε λεφτά υπάρχουν. Και μάλλον αυτό το ξέχασε ο κύριος Παρασύρης. 5-6 χρόνια. Ποιοι οδήγησαν στη χώρα στα βράχια και πότε χρεώθηκε η Ελλάδα. Η Ελλάδα χρεώθηκε τη δεκαετία του 80 με δάνεια στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Και αλλάξατε και την νοοτροπία ενός ολόκληρου λαού. Έχει κρυθεί από το Ευρωκοινοβούλιο για το πόσο μόνο που τον ένοιαζε είναι πότε θα πει στο ελληνικό δημόσιο. Πόσο ήταν τα ελλείμματα, πόσο χρέωσε τη χώρα ο κύριος Καραμαλής και όλα αυτά. Το ίδιο ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει βγάλει απόφαση, τέλος πάντων έκθεση, σχετικά με τα νούμερα της διακυβέρνησης. Ο κύριος Καραμαλής είπε την αλήθεια όταν ο κύριος Παπανδρέου έλεγε λεφτά υπάρχουν. 10-20 μέρες πριν τις εκλογές να παραδώσει την καυτή πατάτα για να σηκωθεί να φύγει. Και δυστυχώς ο πυροσβέστης. Εδώ ο πυροσβέστης που το διάγγελμα στο Καστελόριζο. Οφείλω ότι αυτού του είδους συζήτηση δεν μου αρέσει. Ούτε με να μ' αρέσει. Στην πραγματικότητα καταρχήν την επανέφερα με αφορμή του κύριου Αντώναρου. Το να κάνουμε διάλογο και να απαντώ ένα στον άλλο είναι και η δύναμη της δημοκρατίας. Την επανέφερα τη συζήτηση αυτή με ευθύνη δική μου εξαιτίας του κύριου Αντώναρου, ο οποίος ανακοινώθηκε με διατυμπάνων σήμερα από τον κύριο Τσίπρα ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής, αν δεν κάνω λάθος, στη Δυτική Αττική, δεν κάνω λάθος, ο οποίος κύριος Αντώναρος ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της καταστροφικής διακυβέρνησης. Λοιπόν, κύριε, θα πάμε τη συζήτηση ένα βήμα παραπέρα. Για τα μνημόνια του ΣΥΡΙΖΑ, ήθελα να πω λίγο στον κύριο Κεφαλογιάννη. Θα πάμε στα μνημόνια του ΣΥΡΙΖΑ, θα πάμε στα μνημόνια γενικά, έτσι κι αλλιώς θα τα συζητήσουμε. Θέλω να πάμε σε ένα κομμάτι επικαιρότητας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Τις τελευταίες ημέρες έχουν ανέβει, κύριε Κεφαλογιάννη, και απευθύνομαι σε εσάς γιατί θα ζητήσω το λόγο από εσάς, η τόνη της πολιτικής αντιπαράθεσης με αφορμή το κόμμα Κασιδιάρη. Έχουμε μία παρέτηση του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου και μία μομφή ότι δέχτηκε μία παρέμβαση με τον τρόπο που η κυβέρνηση χειρίστηκε το συγκεκριμένο ζήτημα. Από την πλευρά του, ο κ. Μητσοτάκης καλεί τα υπόλοιπα κόμματα σε συμπόρευση για να μην επιτραπεί η είσοδος ενός ναζιστικού μορφώματος στο ελληνικό κοινοβούλιο. Θέλω το σχόλιο σας και θα ζητήσω το σχόλιο και από τον κύριο Γουμενίδη και τον κύριο Παρασύρη. Καταρχάς, αυτό που θέλω να πω ότι είναι ότι το Σύνταγμα ορίζει ότι ένα κόμμα πρέπει να εξυπηρετεί τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Από εκεί και πέρα, ο συγκεκριμένος νόμος θέτει ένα τεκμήριο. Ποιο είναι αυτό το τεκμήριο? Ότι κάποιος που έχει καταδικαστεί, έστω και πρωτόδικα, για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δεν μπορεί να εξυπηρετεί το δημοκρατικό πολίτευμα. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα προσθέτει άλλο ένα στοιχείο.
το στοιχείο της εικονικότητας. Δηλαδή, όταν κάποιος είναι αρχηγός ενός κόμματος, αλλά βάζει έναν άλλο μπροστινό για να το εκλαϊκεύσω. Είναι μια νομοθετική ρύθμιση και, που φέρνει η Νέα Δημοκρατία για να αντιμετωπίσει ένα μείζον πολιτικό ζήτημα και τίθεται ένα ερώτημα τι θα κάνουν τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί εγώ θεωρώ ότι όποιος δεν την ψηφίσει αυτή την τροποποίηση, αυτό το νόμο, κλείνει το μάτι στην ακροδεξιά και τη Χρυσή Αυγή. Και αν θέλετε και τη γνώμη μου, νομίζω ότι η Δημοκρατία πρέπει να βρει μηχανισμούς αυτοπροστασίας. Γιατί υπάρχουν ιστορικά παραδείγματα, με χαρακτηριστικότερο τη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, όπου το αυγό του φιδιού εκολάφθηκε στα σπλάχνα της και την ανέτρεψε. Άρα νομίζω ότι σε ένα τόπο που έχει θρηνήσει δεκάδες νεκρούς από τους Ναζί, δεν χωράνε στο κοινοβούλιο άνθρωποι που έχουν τη σβάστηκα στον μπράτσο. Μάλιστα. Κύριε Ιγουμενίδη, εσείς έχετε διαφοροποιήσει λίγο τη θέση σας. Φαίνεται ότι δεν αποδέχεστε αυτή την πρόταση για συμπόρευση του Πρωθυπουργού. Βεβαίως, δίνεται και μια συγκεκριμένη ερμηνεία ακούγοντας σε δημόσιες τοποθετήσεις είτε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είτε τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Πρώτον, ο φασισμός δεν αναπτύσσεται έτσι από μόνος του. Τον φασισμό τον προωθεί όλη αυτή η οικονομική κατάσταση που προκαλεί τη φτωχοποίηση της κοινωνίας, που προκαλεί την φτωχοποίηση των μεσαίων στρωμάτων και όλη την επιδείνωση της οικονομικής θέσης όλων, σε συνδυασμό, αν θέλετε, με πολιτικές κρατικού αυταρχισμού, θα έλεγα. Αυτά είναι τα η γενεσιουργός αιτία ευρύτερα ανάπτυξης φασιστικών απόψεων. Επομένως, η ευάθυση της δημοκρατίας, όπου ο καθένας δεν θα νιώθει ότι είναι στο περιθώριο της ζωής του τόπου, όλων των πλευρών, οικονομικής, πολιτιστικής, πολιτιστικής κλπ. Δεν θα είναι στο περιθώριο, αλλά συμμετέχει. Αυτό είναι ένα μέτρο. Και δεύτερον, προφανώς, μέτρα ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους που κόβουν το δρόμο στην όποια φτωχοποίηση, στην όποια περιθωριοποίηση από οικονομικά μέτρα. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο. Άρα, πολιτικές νεοφιλελεύθερες που ούτως ή άλλως φτωχοποιούν την κοινωνία, πολιτικές που ούτως ή άλλως ακολουθούν αυταρχισμό, είναι πολιτικές που θρέφουν το φασισμό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, το είπαμε. Το είπαμε από το Φλεβάρι που πρωτόρθει η τροπολογία. Δεν κάνει σωστά η Νέα Δημοκρατία. Δεν μας άκουσαν. Και αυτή τη στιγμή φέρνουν την τρίτη τροπολογία στη σειρά. Για ποιο λόγο δεν κάνει σωστά. Γιατί δεν χρειάζεται μια τέτοια διεύρυνση. Βέβαια, ο κόσμος δεν γνωρίζει ακριβώς όλα τα μέτρα και δεν θέλω να μπερδέψουμε τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν. Πρέπει να περιορίσεις και να ορίσεις σαφώς τι απαγορεύεται. Εμείς λοιπόν χρησιμοποιήσαμε την πρόταση που έκαναν συνταγματολόγοι με τον κύριο Αλιβιζάτο. Mm-hmm. Επικεφαλής δεν είναι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, το ξέρετε όλοι και οι συνομιλητές μου. Και λέμε. Πρώτον, όποιος είναι καταδικασμένος για εγκληματική δραστηριότητα δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Δεύτερον, το κόμμα που θέλει να συμπεριλάβει εναπόκειται στη δικαιοσύνη να αποτρέψει την συμμετοχή του, αυτού του κόμματος, αυτό προτείναμε. Έφερε τρεις τροπολογίες. Η τρίτη φορά που φέρνει τροπολογία. Πρώτον, μάλιστα αυτή η τροπολογία είναι αύριο. Αυτή την τροπολογία την όχι φυσικά. Φυσικά όχι. Θα αναλάβετε όλο το ποτήρι και θα αναλάβετε απολύτως την ευθύνη των πράξεών σας. Δεν θα την ψηφίσετε. Κλείνετε το μάτι όπως κάνετε και πάει το 12 Σαμαρά. Πάει πολύ το κόμμα που έδωσε στέγη πολιτική σε διάφορους παραβατικούς. Πάει πολύ να λέει μαζί ότι ανατρέψατε σας την παρακαλώ, κυβέρνηση Σαμαρά μαζί με την Χρυσή Αυγή την ανατρέψατε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάει με πάρα πολύ. Με κοινούς ψήφους. Μπορώ να μιλήσω. Δεν σας διέκοψα. Λέω θα λοιπόν. Μετά. Βεβαίως, να μιλήσετε όποτε θέλετε. Δεν θα με διακόπτετε όμως, σας παρακαλώ. Πάει πολύ ένα κόμμα στο οποίο βρήκαν πολιτική στέγη από τους δοσύλλογους της Γερμανίας μέχρι διάφορους ακροδεξιούς. Πάει πολύ να κουνάει το δάχτυλο στην αριστερά ότι κλείνει το μάτι στη Χρυσή Αυγή. Εντάξει. Λοιπόν, εμείς κύριε Δασκαλή. Έκανε λάθος. Κύριε Δασκαλή, εγώ στην οικογένειά μου έχω 30 νεκρούς στους εθνικούς αγώνες. Εγώ δεν μπορώ να φέρω στην οικογένειά σας το κόμμα σας. Το κόμμα που έδωσε πολιτική στέγη, είπα. Δεν είπα για την οικογένειά σας, σας παρακαλώ. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Έκανα λάθος.
φτάνουν ακριβώς σαν αποτέλεσμα των λάθος χειρισμών παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Στο καφενείο είδε ο κύριος Γεραπετρίτης τον αντισαγγελέα του Αριουπάγου που παρετήθηκε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παρασύρη, το δικό σας σχόλιο, εσείς έχετε δεχτεί αυτή την πρόταση συμπόρευσης για να, μπλοκάρει το πολιτικό σύστημα είναι το μόρφωμα. Είναι λυπηρό να υπάρχει μια συζήτηση η οποία και μια εποχή προεκλογική στην οποία θα πρέπει να μιλάμε για το μέλλον και να επαναρχόμαστε σε εμφυλοπολεμικές ρητορικές και πάθη και τα λοιπά. Ποια παράταξη στέγασε τους δοσιλόγους, του εμφυλίου, του πολέμου, το ένα το άλλο. Αυτά τώρα ανήκουν σε άλλη εποχή. Μα όχι, λοιπόν, με το Χρυσή Αυγή. Ναι, ακούστε όμως, υπάρχει ένα σκεπτικό σε αυτό. Υπάρχει ένα σκεπτικό αυτό, το οποίο ένας ιστερόβλος θα μπορούσε να το ερμηνεύσει με αυτόν τον τρόπο. Εγώ σέβομαι για την ιστορία της αριστεράς, προφανώς. Θεωρώ όμως ότι σε αυτό το επίπεδο, θέλοντας να αντιμετωπίσουμε ενιαία τα δημοκρατικά κόμματα, ένα νεοφασιστικό εχθρό τέλος πάντων και κόμμα και τα λοιπά, μάλιστα με τον τρόπο αυτό ενός προσώπου το οποίο φαίνεται ότι είναι διαφορετικό από τον φυσικό του ηγέτη, θα έπρεπε και τα τρία κόμματα να έχουμε μία ενιαία γραμμή. Τώρα, τα πολιτικά παιχνίδια πίσω από αυτή την υπόθεση, ναι, να τα σχολιάσουμε. Και τα πολιτικά παιχνίδια είναι ότι πράγματι επί 2,5 χρόνια και η Νέα Δημοκρατία έκανε μία στάθμιση κόστος ωφέλους. Πότε θα φέρει την τροπολογία, αν πρέπει να τη φέρει, τι συμφέρει, δεν τη συμφέρει. Τελικά φτάνουμε 2 μήνες πριν τις εκλογές να διευθετήσουμε ένα ζήτημα το οποίο το γνωρίζαμε, το ξέραμε, αφήναμε τον Κασιδιάρη μέσα από τη φυλακή. Και είναι και ένα ζήτημα να κάνει διαφήμιση στο κόμμα του από τα social media και τα διάφορα διαδικτυακά τέλος πάντων μέσα, έτσι ώστε να φουντώσει μια κατάσταση και να ερχόμαστε τώρα 2 μήνες πριν τις εκλογές να τη διευθετήσουμε. Απ' τη μία, αυτή είναι μια ευθύνη που φέρει η Νέα Δημοκρατία. Απ' την άλλη, θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να βάλει λίγο νερό στο κρασί του, έτσι ώστε να συνεννοηθούν όλα τα κόμματα και να πάμε σε μια τροπολογία κοινή, έτσι ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Εμείς είχαμε πει από την αρχή αυτή την τροπολογία που τώρα φέρνει η Νέα Δημοκρατία. Αυτή η τροπολογία που τώρα φέρνει, να θυμίσω ότι την είχαμε φέρει 2 μήνες πριν. Μάλιστα, εμείς. Αύριο στην δηλαδή, για να πάει, και η μέρα που πήγε η Μεγάλη Τρίτη. Ναι, για να πάει στην Ολομέλεια του Αριουπάγου, να μην πηγαίνει στο Α1 τμήμα τέλος πάντων, για να μην μπερδεύουμε και τον κόσμο, έτσι ώστε να μπορεί να αποφασίζει η Ολομέλεια του Αριουπάγου. Εμείς το είχαμε καταθέσει πριν από 2 μήνες, δεν το απεδέχτη τότε η Νέα Δημοκρατία, πήγε με ένα άλλο σκεπτικό και τη φέρνει τώρα, διότι υπάρχει ο κίνδυνος στο διάστημα που η Βουλή δεν θα λειτουργεί. Να πάρει όμως μια διαφορετική απόφαση. Όμως δεν κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Φαίνεται ότι δεν υπήρχε συμπόρευση στον πολιτικό διάλογο. Δηλαδή υπήρξε μια μορφή διαβούλευση. Υπήρχε μια διαβούλευση. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να καταλήξουμε. Δεν έδωσαν τα υπόλοιπα κόμματα το πράσινο φως κατευθείαν. Όχι, θέλω στο να πω ότι έπρεπε να καταλήξουμε εδώ. Έπρεπε να βλέπετε απέναντί σας ένα ενιαίο μέτωπο. Όχι, και πριν από 2 μήνες. Είχαμε την ίδια. Ουσιαστικά, ναι, αλλά μεταπάγωσε, κύριε Παρασύρη, όλη αυτή η συζήτηση για την τροπολογία του κόμματος Κασιδιάρη. Ένα λεπτό. Για να καταλάβουμε τι γίνεται. Εμείς πριν από 2 μήνες είχαμε καταθέσει την τροπολογία, η οποία αφορούσε στην Ολομέλεια του Αριουπάγου. Η Νέα Δημοκρατία επέλεξε τότε να τη φέρει σε σχέση με το Α1 τμήμα, δηλαδή ένα κομμάτι του Αριουπάγου, να το πω τώρα έτσι, σχηματικά για να καταλάβει ο κόσμος, αν καταλάβει. Τώρα λοιπόν επανέρχεται στην πρόταση που είχε κάνει τότε το Πασόκ. Να θυμίσω μόνο, κύριε Δασκαλάκη, ότι επί των δικών μας ημερών μπήκε η Χρυσή Αυγή στη φυλακή. Να θυμίσω μόνο αυτό. Ότι επί ημερών της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας δικαστήκε. Να σχολιάσουμε και κάτι άλλο, βέβαια. Να πω και κάτι άλλο. Μου επιτρέπετε μία ερώτηση. Ένα από το κύριε. Σας επιτρέπω, προφανώς δεν είναι θέμα. Μία ερώτηση και προς τους δυο σας. Τώρα υπάρχει μία διένεξη μεταξύ της κυβέρνησης και του Αριουπάγου. Και η συζήτηση όλη που κάνουμε τώρα, να ξέρετε, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά μία διαφήμιση και δίνει πόντους στο συγκεκριμένο κόμμα. Έτσι, και αυτή είναι μια παθογένεια του πολιτικού μας συστήματος. Έπρεπε να είμαστε όλοι απέναντι σε αυτό και 8 χρόνια τώρα η ελληνική δικαιοσύνη, διότι ακούω τον αντιπρόεδρο του Αριουπάγου να διαφωνεί με τη συγκεκριμένη τροπολογία και όλα αυτά, αλλά η ίδια η ελληνική δικαιοσύνη 8 χρόνια έχει αφήσει ανοιχτό αυτό το ζήτημα. Έτσι. Και ανοιχτό το θέμα του Κασιδιάρη σε σχέση με την τελική του καταδίκη. Επομένως, όλοι έχουμε ευθύνη, αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε το νεοφασιστικό αυτό μόρφωμα, κόμμα κτλ., πρέπει να έχουμε μία ενιαία ατζέντα αντιμετώπιση. Και αυτή η ενιαία ατζέντα. Άρα, συμφωνείτε στη γραμμή βεβαίως, της να είναι και στη Βουλή. Περιμένετε, και στη Βουλή και στην κοινωνία. Αυτό που είπε ο κύριος. Μάλιστα. Ο κύριος. Λοιπόν, ο Οικουμενίδης είχε ένα δίκιο, γιατί αυτά γεννιόνται μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές. Λοιπόν,
Θα έπρεπε λοιπόν ενιαία πάνω σε αυτά να, όλα τα κόμματα να ενσκύψουν πάνω στον κίνδυνο που μπορεί να προκύψει, έτσι ώστε και στη Βουλή και στην κοινωνία να το αντιμετωπίζουμε. Παρόλο που εγώ θέτω τις ερωτήσεις, θα σας επιτρέψω να θέσετε ένα ερώτημα. Η ερώτησή μου και προς τους δύο συνομιλητές είναι πού δεν καλύπτει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κεφαλογιάννη, που την καταθέσαμε τον Ιαννή τον Φεβρουάριο, την καταθέσαμε. Όχι, αφού θέλετε να ψηφίσουμε, την ψηφίσουμε. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τη στάση του κύριου Παρασύρη και του Πασόκ, που συμφωνεί σε ένα ευρύ μέτωπο και σε μια ενιαία στάση όσον αφορά αυτό το φασιστικό μόρφωμα και αυτό το φασιστικό φαινόμενο. Και πραγματικά δεν μπορώ να αντιληφθώ για ποιο λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπερψηφίσει αυτή την τροπολογία. Δεν μπορώ δηλαδή είναι να λάθος. Δω ότι είναι λάθος να μην ψηφιστεί από όλους, από όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας, η συγκεκριμένη τροπολογία που έρχεται. Η τροπολογία πρώτη του ΣΥΡΙΖΑ που δεν καλύπτει. Η διαφοροποίηση που κάνετε, κύριε. Να μα απαντήσει πρώτα, κύριε Σιφαλογιάννη. Δεν τη γνωρίζω. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με το Α1 τμήμα να πάμε στο Λομέλια. Αυτό γνωρίζω. Αυτό που κατέθεσε η κυβέρνηση. Και η δική σα διαφοροποίηση δεν τη γνωρίζω. Αλλά τι λέω, ότι είναι άσχημο, κακό και πολιτικά ανεπαρκές για ένα κόμμα της αριστεράς να βγαίνει κλείνοντας η Βουλή, να βγαίνει ένα σκεπτικό ότι θα πάτε στις περιφέρειές σας με ανοιχτή την πόρτα, έχοντας αφήσει ανοιχτή την πόρτα και κλεισμένο το μάτι. Ωραία. Σε μια τέτοια υπόθεση. Κρατάω ότι σας το λέω δηλαδή με ειλικρίνεια, κρατάω ότι έπρεπε σε αυτό να έχουμε ένα ενιαίο μέτωπο όλες οι δημοκρατικές πολιτικές. Εγώ κρατάω ότι χωρίς να γνωρίζετε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ λέτε ότι δεν είναι σωστή. Εσείς κύριε Κεφαλογιάννη, γιατί δεν την ψηφίζετε Δημοκρατία. Στο ερώτημα που τέθηκε, καταρχάς να απαντήσω σε αυτό που βάλω στο τραπέζι, ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα στο δημοκρατικό πολίτευμα. Η Βουλή νομοθετεί, ο δικαστής κρίνει το τμήμα του Άριου Πάγου. Άρα υπάρχει ένας σαφής διαγωνισμός όσον αφορά αυτή την υπόθεση που αναφέρατε, κύριε Παρασύρη. Και κατά δεύτερον, το ερώτημα είναι ένα και είναι ξεκάθαρο. Για ποιο λόγο δεν ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την νομοθετική πρωτοβουλία που φέρνει στη Βουλή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η οποία θα υπερψηφιστεί και από τα υπόλοιπα κόμματα. Μόνο από τον Πασόκ υπερψηφίστηκε. Κανένα άλλο κόμμα δεν ψηφίζει. Πού διαφωνείτε? Εγώ σας το ξεκαθάρισα ότι δεν χρειάζεται να κάνεις ένα τέτοιο άνοιγμα και μια τέτοια γενίκευση. Δεν χρειάζεται να ανοίγεις δρόμους για ελέγχους στα εσωτερικά των κομμάτων. Ο καταδικασμένος για εγκληματικές ενέργειες δεν μπορεί να συμμετέχει. Το κόμμα που θέλει να βάλει στις γραμμές του τέτοιους ανθρώπους μπορεί η δικαιοσύνη να το κλείσει. Προφανώς με την Ολομέλεια και τα λοιπά, ας μην μπλέκουμε τον κόσμο με αυτά. Και λέω, γιατί αυτή η πρόταση δεν σας καλύπτει? Δεν μου απαντήσατε ούτε εσείς. Για τον κόσμο που μας παρακολουθεί, ξέρω εγώ γιατί δεν σας καλύπτει. Αλλά εντάξει, δεν θέλετε. Όχι, πείτε. Τίποτα. Αυτό που λέτε καταρχήν, γιατί εντάξει, φυσικώνει μια μεγάλη συζήτηση τώρα που είναι συνταγματικής χρειάς. Και δυνεύει να καταπέσει, σωστά. Έτσι, λοιπόν, αυτό που λέτε τώρα. Αυτά είναι πάρα πολύ. Είναι τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Κεφαλογιάννη. Έτσι. Γι' αυτό λέω. Αναλαμβάνετε εσείς το νομοσχέδιο είναι πολύ ξεκάθαρο. Να συναντιέται ο Γεραπετρίτης με τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου σε καφενείο και δεν είναι αυτό ευτελισμός. Τι θέλετε να πείτε? Ευτελισμός της δικαιοσύνης, θα το βρείτε μπροστά σας. Τι θέλετε να πείτε? Και το βρίσκετε. Τώρα, κοιτάξτε, εδώ να πούμε κάτι. Εδώ μια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ θα βγει από πάνω σε αυτή την ιστορία. Προφανώς είμαστε από πάνω. Δεν ψηφίζετε. Δεν καταψηφίζετε την τροπολογία. Για να μην πει ο Κασιδιάρης στη Βουλή και ξαφνικά να μας πείτε και εμείς προλαβείτε από πάνω ξαφνικά. Προφανώς και πρέπει να απολογηθείτε στον ελληνικό λαό γιατί δεν ψηφίσατε αυτή την τροπολογία. Είναι αστείο να μιλάνε για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Στη μία την πολίτευση θα σας πω ότι δεν θέλετε, τι θέλετε, να υπάρχει ένα ακροδεξιό κόμμα στη Βουλή για να παίρνει ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν σας την κάνω αυτή την κριτική. Δεν σας την κάνω. Δεν σας κάνω τέτοια φτηνή αντίποτα. Τότε μην το λέτε. Αλλά μην μας κάνετε τώρα και μην μας κάνετε να βγείτε από πάνω. Αυτό δεν είναι απλά αντιπολιτευτικό. Είναι συνδυασμός της πολιτικής αντιπαράθεσης. Και να μας μιλάτε τώρα για παρεμβάσεις στην δικαιοσύνη είναι πολύ αστείο. Γιατί μην ξεχνάμε την υπόθεση Παπαγγελόπουλου και μην ξεχνάμε τις παρεμβάσεις που κάνανε τόσα χρόνια στη δικαιοσύνη όσο χρόνια κυβερνούσαν και τις δηλώσεις βέβαια του κύριου Πολάκη για τους αρμούς της εξουσίας και το πώς θα είναι η δεύτερη φορά αριστερά. Χαίρομαι πάντως που έχετε έρθει μαχητική. Νομίζω ότι οι τηλεθετές αντιλαμβάνονται ότι έρχονται εκλογές. Έτσι να το χιουμορήσουμε για λίγο. Λοιπόν, θα κλείσουμε το κομμάτι αυτό. Νομίζω ότι η αυριανή ημέρα θα καθορίσει και τις εξελίξεις και βεβαίως από εδώ και πέρα το ίδιο το πολιτικό σύστημα για το πώς αυτό θα διαμορφωθεί από την λαϊκή ετοιμιγορία της 21ης Μαΐου.
Θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Κεφαλογιάννη, γιατί νομίζω ότι ένα μεγάλο ζήτημα που θα αναπτυχθεί έντονα στον πολιτικό διάλογο αυτής της προεκλογικής περίοδου είναι η καθημερινότητα. Και αν κανείς μελετήσει με προσοχή τις δημοσκοπήσεις, και δεν αναφέρομαι στις δημοσκοπήσεις με τα ποσοστά των κομμάτων και το ποιος είναι καταλληλότερος πρωθυπουργός, αλλά ποια είναι τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες, τα ζητήματα καθημερινότητας είναι πάνω από τα λινοτουργικά, πάνω από τα θέματα δημόσιας υγείας, πάνω από τα θέματα της εκπαίδευσης. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι και στην Ελλάδα του 2023 ο πολίτης και δικαίως διεκδικεί μια καλύτερη καθημερινότητα, μια καλύτερη αξιοπρέπεια στη ζωή του. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό, γιατί πάνω σε αυτό το κομμάτι έχουμε δει και κονταροχτύπημα των πολιτικών αρχηγών και εντός και εκτός του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Πράγματι, κύριε Δασκαλάκη, αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο στις εκλογές που έρχονται και δυστυχώς αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, όπως και όλη η Ευρώπη, βιώνει τη μεγαλύτερη πληθωριστική κρίση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν μαγικά ραβδιά που θα μπορούσαν να εξαφανίσουν τον πληθωρισμό, να μηδενίσουν την ακρίβεια ή να λύσουν την ενεργειακή κρίση. Θεωρώ όμως ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχει πραγματικά ενσκύψει πάνω στο πρόβλημα και έχει στηρίξει τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Γιατί αυτή είναι η προτεραιότητα σε μια μεγάλη κρίση. Πώς θα στηρίξεις τους πιο αδύναμους, πώς θα βάλεις ένα δίχτυ προστασίας ώστε να μην χτυπηθούν οι ευάλωτοι. Και το έκανε. Πώς το έκανε? Με μέτρα που πήρε όλο το προηγούμενο διάστημα. Ποια ήταν αυτά? Ήταν το Fuel Pass, ήταν το καλάθι του νοικοκυριού που σε βασικά προϊόντα κράτησε χαμηλά τις τιμές. Ήταν η αύξηση του κατώτατου μισθού 3 φορές. Από τα 650 ευρώ, να θυμίσω, πήγε στα 780. Είναι οι μειώσεις των φόρων. Η Νέα Δημοκρατία έχει μειώσει ή καταργήσει πάνω από 50 φόρους στη διακυβέρνησή της. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι όλη η στόχευση της κυβέρνησης ήταν να βοηθήσει τους αδύναμους και τους ευάλωτους. Μάλιστα. Λοιπόν, πρωτού πάω στον κύριο Ιγουμενίδη και τον κύριο Παρασύρη, θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας μεταφέρω τους τρόπους επικοινωνίας. Ωραία, εχμή στην Crete TV, η ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook, Δασκαλάκης papagikritv.gr, το mail της εκπομπής, και 2810-38.000 στο τηλεφωνικό κέντρο. Για οποιοδήποτε ερώτημα θα θέλατε να μεταφέρουμε στους εκλεκτούς αποψινούς καλεσμένους. 10.30 ακριβώς, εδώ επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Ωρα Εχμής. Συζητάμε με υποψηφίους των εθνικών εκλογών της 21ης Μαΐου. Η αντίστροφη μέτρηση είναι δεδομένη και πάμε στο κομμάτι της ακρίβειας. Ακούσαμε την τοποθέτηση του υποψήφιου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη. Πάμε στον κ. Νίκο Ιγουμενίδη. Θα λέω και τις υποψηφιότητες, γιατί νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή την περίοδο. Βουλευτής και υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου. Ακρίβεια, καθημερινότητα, τεράστιο κεφάλαιο. Και η αλήθεια είναι ότι, αν κρίνω από τα μηνύματα που έρχονται, υπάρχει μια συντονισμένη έτσι αντίδραση τηλεθεατών και πολιτών, ότι η καθημερινότητα πρέπει να αλλάξει και δεν πρέπει να ξεχνάμε, και αυτό είναι και το σωστό, ότι και τα 3 κόμματα που εκπροσωπείτε έχουν διαχειριστεί κυβερνητικές θητείες. Όπως σας είπα στο διάλειμμα αστειευόμενος, εγώ έστειλα το μήνυμα για την ακρίβεια. Όντως, αυτή είναι η καθημερινότητα όλων μας. Δεν είμαστε εκπρόσωποι ανθρώπων που ζουν τη φτώχεια, τη φτωχοποίηση, την ακρίβεια. Αυτή είναι η καθημερινότητα στην οποία ζούμε κι εμείς. Πράγματι, υπάρχουν ορισμένες διεθνείς εξελίξεις οι οποίες δεν είναι ευνοϊκές για τη χώρα. Ωστόσο, η κατάσταση στην Ελλάδα επιδεινώνεται της ακρίβειας από την εσχροκέρδεια που έχει αφήσει η κυβέρνηση, και δεν μπορώ να μην το σημειώσω. Δηλαδή, 5 πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας κέρδισαν 4 δισεκατομμύρια. Τα funds έχουν όλη αυτή την κατάσταση με τις ιδιοκτησίες, με τα δάνεια κλπ. Να δούμε λίγο τη γενική εικόνα σε σχέση με αυτά που είπε και ο κύριος Κεφαλογιάννης νωρίτερα. Το ιδιωτικό χρέος τα 4 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία έχει αυξηθεί κατά 40 δις. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι 111 δις. Νούμερα που ζαλίζουν.
4,2 εκατομμύρια Ελλήνων έχουν μη εξυπηρετούμενες οφειλές σε διάφορα, από δάνεια στεγαστικά μέχρι οφειλές σε τράπεζες, εφορία, ΕΦΚΑ κλπ. 1 εκατομμύριο τραπεζικοί λογαριασμοί είναι κατασχεμένοι. Πάντως το πρόγραμμα, και συγγνώμη που διακόπτω, αλλά βοηθάω στη συζήτηση, το πρόγραμμα που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα ο κύριος Τσίπρας όσον αφορά την πρώτη κατοικία, τους πληστηριασμούς, πάγωμα για 3 μήνες των πληστηριασμών, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, χαρακτηρίστηκε μη ρεαλιστικό, ότι δεν μπορεί, λέει, να εφαρμοστεί. Το πρόγραμμα που πρότεινε, θα το συζητήσουμε. Καταρχήν, να δούμε λοιπόν, κλείνοντας το πρώτο κομμάτι, ότι δεν είναι γενικώς μια κατάσταση στην οποία η κυβέρνηση απλά προεδρεύει. Δηλαδή, είναι... το πάγωμα πληστηριασμών 3 μηνών βοηθάει αυτή τη στιγμή η πρόταση, έναν άνθρωπο που κινδυνεύει να χάσει το σπίτι. Η πρόταση την οποία κάναμε έχει ένα σύνολο μέτρων. Mm-hmm. Το πρώτο είναι με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, σταματάνε οι πληστηριασμοί. Δεύτερον, υποχρεούται οι ιδιωτικές εταιρείες, γιατί τέτοιοι οι κερδοσκοπικοί όμιλοι, αυτά είναι τα funds για τα οποία μιλάμε, υποχρεούνται να έρθουν σε συμφωνία με τον εργοδότη. Τρίτον, με τον δανειολήπτη, με τον χρεώστη. Συζητάμε είτε μια βραχυπρόθεσμη ρύθμιση, για ρυθμίσεις μιλάμε, είτε μια βραχυπρόθεσμη ρύθμιση, η οποία θα έχει ένα κούρεμα 50 με 60% του χρέους της ιδιωτικής εταιρείας, δηλαδή περιορίζουμε ουσιαστικά, βάζουμε πλαφόν στο κέρδος των funds. Δεν μπορούν να πάρουν δάνεια 110 δισεκατομμυρίων, τα πήραν στο 10, στο 20, στο 30% σας λέω εγώ, και να πετήσουν όλα τα χρήματα από τους πολίτες. Προτείνουμε υποχρεωτικά τη συμμετοχή των κερδοσκοπικών αυτών ομίλων στη συζήτηση με το δανειολήπτη. Και βεβαίως... στην εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, και συζητήσα... το οποίο ευνοεί ουσιαστικά και προσατεύει τα funds. Είναι μια πρόταση καταρχήν που είναι και καθυστερημένη, έτσι, γιατί αυτή την εξέλιξη την έχουμε τώρα εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα. Εγώ θα ήθελα ότι την πρόταση αυτή και στην παρουσία της συμμετείχε η ίδια η Κατσέλη με το γνωστό νόμο που όλη η κοινωνία ξέρει πόσο προστάτευσε. Που δεν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως εσείς φέρατε το νόμο 4354 του 2015 που δώσατε τα funds. Δώσατε τα κόκκινα δάνεια στα funds. Και τώρα έρχεστε να μας πείτε ότι την επόμενη φορά, τη δεύτερη φορά αριστερά, που γίνανε 30.000 πληστηριασμοί επί ημερών του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έρθω λοιπόν να σας πω. Δεν ξέρω πώς μετρήσατε σε αυτούς τους πληστηριασμούς. Εγώ έχω να πω ότι τα μέτρα αυτά ήταν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, της τελευταίας τετραετίας, κύριε Κεφαλογιά. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φορολόγησε 90% τους μεγάλους παρόχους και επέστρεψε τα χρήματα αυτά στον κόσμο. Σιγά σιγά. 90% τα έχει φορολογηθεί. Κύριε Κεφαλογιά, δεν τα λέτε καλά. Φορολόγησε 90% των κερδών. Τα υπερκέρδη τους. Πόσα τα θεωρεί τα υπερκέρδη. Πολύ σωστά. Και τα επέστρεψε στον κόσμο με επιδοτήσεις λογαριασμούς ρεύματος. Πόσα θεωρεί τα υπερκέρδη. 90%. 90% των υπερκερδών. Πόσα είναι τα υπερκέρδη. Πόσα είναι. Εγώ είπα πριν 3,5 δις. Εσείς φορολογήσατε 90% 400 εκατομμύρια. Τα 3,1 δις, προσέξτε να δείτε. Μας κατηγορούν. Βεβαίως. Μας κατηγορούν ότι κάνουμε αβάντα στις μεγάλες εταιρείες. Φορολογούμε τα υπερκέρδη 90%. Πού σε φορολογήσατε. Και έρχονται τώρα και μας λένε γιατί φορολογήσατε 90%. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Μισό λεπτό. Και αυτό αποδεικνύει ότι είμαστε μια πραγματικά λαϊκή παράταξη. Κύριε Κεφαλογιάννη, πολύ ωραία, θα τα συζητήσουμε για το ποια είναι η λαϊκή παράταξη. Λέω, οι 5 πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας κέρδισαν 3,5 δις. Πήραν από τις τσέπες του ελληνικού λαού, από την τσέπη σας, από την τσέπη μου, από τις τσέπες ολωνών μας, πήραν 4,5 δις. Πώς θα γύρισε πίσω η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, από τα 3,5-4 δις, θεώρησε κέρδη τους 300-400 εκατομμύρια, φορολόγησε αυτά τα 400 εκατομμύρια με 90%, αλλά τα 3 δις εκατομμύρια τα άφησε σε αυτούς τους 5 παρόχους. Επιμένετε τώρα εσείς ότι με αυτό το πράγμα βοηθάει την ελληνική κοινωνία. Εντάξει. Να μπω. Όχι, μισό λεπτάκι να ολοκληρώσω λίγο. Μα να ολοκληρώσετε, κύριε Γουμενίδη, γιατί μιλάτε αρκετή ώρα τώρα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2020 ψήφισε το φτωχευτικό κώδικα με οριζόντια ισχύ για την ελληνική κοινωνία. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός
στον οποίο δεν προβλέφθηκε καμία δεσμευτικότητα για τα φαντς, για όλους αυτούς τους χεροσκόπους που έρχονται να πάρουν τα σπίτια του κόσμου. Δεν είναι έτσι όπως θα λέτε, θα τα απαντήσω μετά. Και στο σχέδιο Ηρακλής ουσιαστικά να απαντήσετε μετά, βεβαίως. Εγώ δεν είπα να μην απαντήσετε. Πάντως το κομμάτι του εξοδικαστικού μηχανισμού και η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή δεν επιλύει το πρόβλημα, κύριε Γουμενίδη και κύριε Κεφαλή. Μόνο η πρόταση του Πασόκ. Όπως σας είπα, υπάρχει μια πρόταση που ουσιαστικά είναι ρύθμιση. Mm-hmm. Προφανώς εμείς παρεμβαίνουμε, όπως είπαμε, με ένα κούρεμα 40 με 60% για τις βραχυπρόθεσμες οφειλές. Και δεν με άφησαν να το πω, αλλά δεν ακούστηκε ίσως. Η πρόταση αυτή είναι επεξεργασία μια σειρά ανθρώπων, δεν είναι ενός, μεταξύ των οποίων και η Λούκα Κατσέλη, που με το γνωστό το είπατε. Νόμο Κωνστάτη Ψεύτη. Ακούστηκε. Ήθελα... Κύριε Παρασύρη. Λοιπόν, αφού. Γιατί είναι η καθημερινότητα, είναι η ακρίβεια, είναι πολλά, αλλά μπήκε τώρα το θέμα του ιδιωτικού χρέους. Θα ήθελα λίγο χρόνο σε αυτό το θέμα των κόκκινων δανείων. Εξαρτάται πόσο χρόνο θα σας πω, κύριε Παρασύρη. Να σας πω όμως, γιατί εδώ πέρα υπάρχει ψωμί, δηλαδή που θα ήθελα να το ακούσει και ο κόσμος, να ακούσει ένα ωραίο ιστορικό σχετικά με το ιδιωτικό χρέος του χώρα. Γιατί το ιδιωτικό χρέος τώρα καλπάζει, έχει φτάσει στα 270 δισεκατομμύρια, 87 είναι κόκκινα, 110 είναι μη εξυπηρετούμενα, 87 εξ αυτών είναι κόκκινα. Και χρειάζεται πράγματι μία αντιμετώπιση πολιτική, διότι η οικονομία της χώρας διακυβεύεται μέσα από τη μη ρύθμιση αυτού ακριβώς του ζητήματος. Λοιπόν, το 2010 το Πασόκ, διαβλέποντας μια δεκαετία η οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, έφτιαξε ένα νόμο. Είναι ο περιβόητος νόμος Κατσέλη, παύλα νόμος Πασόκ, ο οποίος προστάτευσε τους δανειολήπτες, την πρώτη κατοικία και την περιουσία του ελληνικού λαού τότε. Ούτε ο κύριος Διγουμενίδης, που εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία ψήφισαν τον νόμο Κατσέλη τότε, τον οποίο όλοι επικαλούνται τώρα. Αλλά κάνανε τα πάντα και οι δύο για να τον ξυλώσουν. Σιγά σιγά. Από το 2015, 2016 και 2017 ο ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε. Ξύλωνε λίγο-λίγο τον νόμο Κατσέλη, έφερε τα φαντς, έκανε τους πληστηριασμούς ηλεκτρονικούς, έκανε το ιδιώνυμο. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Με προσαρμογές όμως, κύριε Παρασύρη. Ότι είναι προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στις ανάγκες της οικονομίας. Και τι προσαρμοσμένο. Της καθημερινότητας. Τον ξύλωσε, τον έφτασε ένα βήμα πριν το ξύλωμα. Ήρθε λοιπόν το 2019. Η Νέα Δημοκρατία, το ιστορικό έχει μια σημασία να το ξέρουμε. Ήρθε το 2019 λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, σιγά σιγά και αυτή, και το 2020 τελικά με τον πτωχευτικό νόμο που ψηφίστηκε, ο νόμος Κατσέλη ουσιαστικά δεν υφίσταται, υπήρξε και η πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία τελικά φτάνει να έχουμε ένα εντελώς απροστάτευτο πλαίσιο για τους δανειολήπτες. Φανταστείτε ότι 12 οικίες σεισμοπαθών βγήκαν πριν από 15 μέρες σε πληστηριασμό στο Αρκαλοχώρι. Για να καταλάβετε ότι εδώ μιλάμε για μια κατάσταση που δεν έχει έλεος. Λέει ο κύριος Ιγουμενίδης τώρα για πάγωμα των πληστηριασμών 3 μήνες. Το πάγωμα έτσι αλλιώς θα γίνει, γιατί έχουμε εκλογές και κανένας δεν θέλει να πάρει αυτό το κόστος. Έχουμε μπροστά μας 85.000 μέχρι το 2024, 85.000 πληστηριασμούς. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Εμείς έχουμε καταθέσει λοιπόν δύο φορές τροπολογίες και νομοθετικό πλαίσιο που θα αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση στο πλαίσιο που την αντιμετώπισε η Κύπρος. Διότι αυτά έχουν οδηγηθεί σε funds τα οποία έχουν αγοραστεί τα δάνεια από 8 έως 20%. Που σημαίνει ότι θα μπορούσε ο δανειολήπτης, ο οποίος δεν έχει βάλει υπογραφή για να πάνε στα funds αυτά τα δάνεια. Ο δανειολήπτης θα μπορούσε με μια ισορροπημένη πρόταση, έτσι όπως την έχουμε φτιάξει εμείς, και μάλιστα είναι αναομάδα, δηλαδή σε σχέση με το τι τόξο έχει αποπληρώσει, τι κεφάλαιο έχει αποπληρώσει, να μπορείς να διαπραγματεύεσαι με το φαντς έτσι ώστε να επαναγοράζεις και εσύ σε μια προνομιακή. Πού διαφοροποιείται όμως αυτή η πρόταση από την πρόταση της Δημοκρατίας? Βάζει την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου πρώτον, και δεύτερον ότι έρχεται πολύ καθυστερημένα. Ούτε έχει κατατεθεί στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ναι, θωρακίζει όμως αυτή η πρόταση τους πληστηριασμούς, κύριε Παρασύρη? Βεβαίως θωρακίζει. Πόσους θωρακίζει? Είναι ένα ζήτημα, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ ακούω τρεις προτάσεις από τρία κόμματα που διαχειρίστηκαν και διαχειρίζονται εξουσία. Κατευθείαν παγώνει τους πληστηριασμούς. Και οι πληστηριασμοί εξακολουθούν να υφίστανται στην ελληνική πραγματικότητα. Μα προφανώς, κοιτάξτε κύριε Δασκαλάκη, δεν θα είχε κανένα νόημα να μην παγώσουμε τους 85.000 πληστηριασμούς που είναι ήδη σε μια εξέλιξη.
Δεν θα είχε κανένα νόημα να το κάνουμε αυτό. Προφανώς μπαίνει σε μια διαφορετική λογική, έτσι ώστε αυτοί οι 85.000 πληστηριασμοί που είναι ήδη σε εξέλιξη να μπουν σε μια διαπραγμάτευση mm-hmm. με τους δανειολήπτες τα funds. Άρα αλλά... διαπραγμάτευση εξ αρχής, από την αρχή. Βεβαίως, διαπραγμάτευση εξ αρχής. Αλλά το θέμα είναι με ποιους όρους την κάνει αυτή η διαπραγμάτευση. Και έχω την αίσθηση, την εντύπωση. Επειδή ο κύριος... Εκεί έχει και πάγωμα δόσεων, πάγωμα δανείων. Βεβαίως και είναι, αφορά και σε 4-5 κατηγορίες mm-hmm. δανειοληπτών, ανάλογα με το κεφάλαιο και τον τόκο με τον οποίο έχουν αποπληρώσει, έτσι ώστε να μπορούν να διαπραγματεύονται με το fund, να επαναγοράζουν σε πολύ προνομιακή αξία, χωρίς ωστόσο να διακυβεύεται και η τραπεζική πίστη, διότι είναι ένα ζήτημα. Να μην νιώθει ο άλλος που ξεπληρώνει σήμερα εξ ολοκλήρου ένα δάνειο, να μην νιώθει ανόητος. Λοιπόν, αλλά δίνεται μία λύση. Ανάλογα την κατηγορία που βρίσκεται ο κάθε δανειολήπτης, έτσι ώστε να μπορεί να επαναγοράσει το δάνειό του και να μην προχωρήσει σε ένα πληστηριασμό. Δεν έχετε καταλάβει ότι προχωράμε σε πληστηριασμούς χωρίς κανένα προστατευτικό δίκτυ και πλαίσιο. Και δυστυχώς η κυβέρνηση, παρότι προεκλογικά είχε πει ότι θα λάβει και κάποια μέτρα και έφερε και μια τροπολογία για εξοδικαστικό συμβασμό, δεν συνεισέφερε τελικά τίποτα. Και φανταστείτε ότι θα πάμε σε εκλογές και παρότι η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ότι θα κάνει κάτι, φανταστείτε μετά τις εκλογές, αν αυτή η κατάσταση εξακολουθήσει να είναι έτσι, φανταστείτε το μέγεθος της κρίσης μάλιστα. που θα έρθει. Αλλά δεν απάντησα όμως σε σχέση με την ακρίβεια. Δύο λεπτά να απαντήσω. Ο εξοδικαστικός συμβιβασμός έχει βοηθήσει πάρα πολλά νοικοκυριά. Έχει ρυθμίσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο φυλές. Στα 3 εκατομμύρια, μα είναι δυνατόν. Επίσης, πρέπει εδώ να τονίσουμε το εξής, ότι και νομίζω θα συμφωνήσετε και εδώ και οι δύο συνομιλητές, ότι η αναβίωση των 120 δόσεων είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό φάρμακο σε όλη αυτή τη δυσκολία. Τώρα συζητάμε για το ιδιωτικό χρέος. Εγώ όμως θέλω να πω το εξής, ότι πρέπει... Μισό λεπτό. Πρέπει να... Ο στόχος πρέπει να είναι ο εξής. Να αντιμετωπίσουμε το ιδιωτικό χρέος, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και συμφωνούμε όλοι σε αυτό, χωρίς όμως να προκύψει μία ακόμη γενιά κόκκινων δανείων, την οποία δεν μπορεί να αντέξει η χώρα μας. Μα θα προκύψει αφού πρώτα, αφού πρώτα γίνει ο διαχωρισμός μεταξύ αυτών που δεν μπορούν να τα φέρουν εις πέρας των ευάλωτων και των κακοπληρωτών. Άρα κύριε γνωρίζετε τις περιπτώσεις όπου τώρα στην τρίτη, τέταρτη δόση που δεν αποπληρώνουν, στέλνει μήνυμα το φαντ κατευθείαν και εκβιάζει ουσιαστικά το δανειολήπτη να πάει σε μία μονομερή, τέλος πάντων, ουσιαστικά μονομερής θα είναι με τον τρόπο συμφωνία. Με τον οποίο γίνεται, συμφωνία, η οποία λέει αποπληρωμή του μισού δανείου κτλ. Διαφορετικά θα βγάλουν το σπίτι σε πληστηριασμό. Είναι δυνατόν να ζει η ελληνική κοινωνία με μια τέτοια τρομοκρατία? Είναι δυνατόν να προχωράμε με αυτόν τον τρόπο? Πάντως υπάρχει. Και να λέμε ότι έχουμε λυμμένο το θέμα. Είναι ρεαλιστικό το γεγονός και οφείλουμε να το πούμε αυτό, ότι όποιος καταφέρει να ελέγξει την αύξηση των επιτοκίων ενός δανείου, νομίζω ότι έχει επιλύσει και το πρόβλημα των κόκκινων δανείων που είναι διαχρονικό. Είναι 20 ετία και. Εγώ θέλω καταρχήν να ρωτήσω τον κύριο Κεφαλογιάννη, επειδή στάθηκε στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Είπατε ότι βοήθησε τον κόσμο, εντάξει. Ο κόσμος που μας ακούει καταλαβαίνει γιατί το ζει. Ποια είναι η δεσμευτικότητα συμμετοχής των πιστωτών, των τραπεζών, των funds, με βάση τον εξοδικαστικό μηχανισμό που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία? Κατά τη γνώμη μου, καμία. Το απαντάω αμέσως. Τον τελευταίο ουσιαστικά εντάξει και 20 μέρες. Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Νομίζω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν πολύ κοντή μνήμη. Δηλαδή, ξεχάσανε τον κύριο Λαφαζάνη που έλεγε... Ο Λαφαζάνης θέλει για τον εξοδικαστικό μηχανισμό που ψηφίσατε. Έλεγε ότι οι πληστηριασμοί γίνανε επί ΣΥΡΙΖΑ. Το παραδέχτηκε ο πρώην σύντροφός τους. Ξεχάσαν τους 30.000 πληστηριασμούς που γίνανε επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ. Ξεχάσατε το νόμο 4354 που φέρατε. Ξεχάρασατε το ιδιώνυμο αδίκημα που κάνατε παρεμπόδιο. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα να μας εγκαλείτε για τα κόκκινα δάνεια όταν εσείς τα δώσατε στα φαντς. Δεν γίνεται να λέω καλημέρα και να μου απαντάς γάλα. Δεν γίνεται. Ρωτώ, αστάθηκε στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Εσείς αμφισβητείτε αυτό που γίνανε 30.000 πληστηριασμοί με τη ΣΥΡΙΖΑ. Ότι φέρατε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, ψηφίσατε, το αμφισβητείτε. Λέω,
Σταθήκατε στον εξωδικαστικό μηχανισμό ότι βοήθησε τα σπίτια του. Ωραία. Ο κόσμος που ακούει κρίνει. Και ρωτώ, σε αυτόν τον εξωδικαστικό μηχανισμό που καμαρώνεται σαν έργο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, έργο της κυβέρνησης της Δημοκρατίας, ποια είναι η δεσμευτικότητα των τραπεζών, των φαντς, των πιστωτών? Για να συμμετέχουν και να συμφωνήσουν. 4.500 νοικοκυριοί και ρυθμίστηκαν ένα δις. Και έχουμε 700.000 σπίτια. Και έχουμε 4,5 εκατομμύρια νοικοκυριά. 3 με 4 εκατομμύρια, πόσο είναι τώρα? Καμαρώνει τις 30.000 ή τις 40.000. Μισό λεπτό. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που ζητάει η κοινωνία. Είναι ένα αρρύθμιστο θέμα, κύριε. Είναι μια ουσιαστική ρύθμιση. Όμως, μισό λεπτό. Η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει έρθει τις τελευταίες 20 ημέρες. Αν τις τελευταίες 20. Μισό λεπτό. Όμως, εγώ θέλω να είμαι και δίκαιος. Αν αυτές τις 20 ημέρες υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός ρυθμίσεων κόκκινων δανείων, μπορεί αυτό να επεκταθεί σαν ομπρέλα και να δημιουργηθεί μία πρόταση που να έχει στοιχεία από όλες τις παρατάξεις. Γιατί και στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μια ρεαλιστικότητα. Και σε αυτό που αναφέρει ο κύριος Κεφαλογιάννης, υπάρχει μια ρεαλιστικότητα. Και... όχι, μισό λεπτό. Εμείς ξεκινήσαμε. Έρχομαι σε εσάς. Συγγνώμη. Και... μισό λεπτό, κύριε Παρασύρη. Δεν είμαι πολιτικός αντίπαλος. Επειδή αναφέρατε τους κυρίους πρώτα. Το παίρνουμε τη μορφή της δυναμικής όσον αφορά την παρούσα δύναμη του κομμάτου. Απλά αυτό είναι κάτι το οποίο το σηκώσαμε εμείς. Που θέλω να καταλήξω, κύριε Παρασύρη. Αυτό δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια ενιαία γραμμή στα κόμματα που διαχειρίζονται κατά καιρούς την κυβέρνηση αυτής της χώρας, έτσι ώστε να επιληθεί το πρόβλημα? Είναι γιατί και εδώ υπάρχει λογική της μη συνέχειας. Όχι. Είναι προφανές ότι εγώ, βλέποντας τον κύριο Υπουργό Οικονομικών επανειλημμένος, είναι ένα ζήτημα το οποίο θέλει να το αφήνει η αρρύθμιση του. Θέλει να το αφήνει να οδεύει με τον τρόπο με τον οποίο οδεύει, διότι εξυπηρετούνται διάφορα συμφέροντα με αυτόν τον τρόπο. Να μην ξεχνάμε ότι πολύ μεγάλος βαθμός στον οποίο αποδίδουμε και την ανάπτυξη είναι ακριβώς το ότι υπάρχει στο εξωτερικό και μία αίσθηση ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα τέτοιο θέμα με το real estate, τα κόκκινα δάνεια, και ότι έτσι θα μπορούσε από την πίσω πόρτα πάρα πολλοί επενδυτές, οι οποίοι δεν είναι και τόσο καθαροί, να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο. Επομένως, δεν είμαι βέβαιος κατά πόσο οι προθέσεις της Νέας Δημοκρατίας έχουν να κάνουν με μια πρόταση έτσι όπως την καταθέτουμε εμείς. Μάλιστα. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος αυτό. Και αυτό, γιατί έχω δει τον κύριο Σταϊκούρα πώς αντιμετωπίζει τις προτάσεις συγκεκριμένες και τον βλέπω ότι είναι αμετακίνητος από ένα εντελώς αρρύθμιστο και απροστάτευτο πλαίσιο για τους δανειολήπτες και τους πολίτες. Και εγώ, ξέρετε, ότι είμαι ένας άνθρωπος που είμαι συνενετικός και αν δω την αλήθεια θα την πω. Μάλιστα. Λοιπόν, στον κύριο Σταϊκούρα, λοιπόν, βλέπω συγκεκριμένη σκοπιμότητα πίσω από το να αφήνει αρρύθμιστο. Ο κύριος Σταϊκούρας έχει κάνει πάρα πολλά και γι' αυτό το λόγο βραβεύθηκε ως ο καλύτερος υπουργός οικονομικών της Ευρωζώνης. Μιλάμε για το συγκεκριμένο. Είναι το έργο του μετρήσιμο και πολύ σοβαρό. Και σε σχέση με τα επιτόκια είναι τρομερό. Ο κύριος Πάτσης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα αλήθεια θέλετε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση? Βεβαίως, γιατί θέλετε να γυρίσουμε στα σκάνδαλα τα δικά σας? Θέλετε να πούμε γιατί? Γιατί θέλετε να πούμε? Ο κύριος Πάτσης. Εγώ νομίζω ότι δεν το θέλει ο κόσμος αυτό το πράγμα. Γιατί δεν με αφήνετε να μιλήσω? Κύριε Γουμενίδη, 30 δεύτερα αυστηρά πρέπει να πάω στο επόμενο διάλειμμα. Ο κύριος Πάτσης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πήρε δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς 4,5 εκατομμύρια. Με το δάνειο που πήρε από την Τράπεζα Πειραιώς, αγόρασε δάνεια 60 εκατομμυρίων. Υπάρχει κάποιος, ο κύριος Παπαθανάσης, υπουργός. Υπάρχει κάποιος από αυτούς στα ψηφοδέλτια μας? Δεν υπάρχει. Ο κύριος Δείτε ποιοι καταδικασμένοι βρίσκονται αυτή στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Δείτε ποιοι καταδικασμένοι βρίσκονται στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Και αφορά τα πρόσωπα πέρα από τον κύριο Πάτση που είναι προφανές. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα μια τέτοια συζήτηση. Είστε πολύ σοβαρός άνθρωπος και πολύ ικανός για να κάνετε μια τέτοια συζήτηση. Πρέπει να πάω στο επόμενο διαφημιστικό. Είναι και πιο θεσμική. Και εγώ αυτό είπα ότι ο κύριος Σταϊκούρας, επειδή γνωρίζει τους πάτσιδες του εξωτερικού που είναι και πιο θεσμικοί και θέλουν να μπουκάνουν στην ελληνική αγορά, να αφελληνίσουν την περιουσία των Ελλήνων, γι' αυτό ο κύριος Σταϊκούρας λέω. Λοιπόν, ότι πρέπει να πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Όχι, κύριε Γουμενίδη, μην πάμε τώρα σε αντίλογο. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, 11 ακριβώς, εδώ σε ώρα αιχμής, στο τρίτο μέρος της εκπομπής, συζητάμε για τις εκλογές της 21ης Μαΐου, συζητάμε για τον διάλογο που έχει αναπτυχθεί και βεβαίως για τα ζητήματα που θέτουν ως κόκκινες γραμμές οι ίδιοι οι πολίτες, γιατί έτσι κι αλλιώς όλοι εμείς είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε
για την επόμενη κυβέρνηση της χώρας μας. Θα πάμε λίγο στο κομμάτι της ακρίβειας, επειδή βλέπω ότι έχουν έρθει και κάποια ερωτήματα, το θέλετε και εσείς. Θα το πάω λίγο αντίστροφα, θα ξεκινήσω από εσάς κύριε Παρασύρη. Ακρίβεια είναι μία μάστιγα που νομίζω ότι, δεν θα το πάω στη δεκαετία του 90, από το 2000 και μετά είναι στην πρώτη γραμμή των αιτημάτων που θέτουν οι ίδιοι οι πολίτες. Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 10 χρόνια το πράγμα έχει ξεφύγει εντελώς. Ωραία. Αυτό όμως, να πω κάτι. Αυτό είναι μία πραγματικότητα. Είναι όμως και άδικο να το βάζουμε σήμερα στο τραπέζι όταν έχουμε αυτή την εκτόξευση τιμών. Όταν έχουμε 14,3% αύξηση στα τρόφιμα, σε αιτήσια βάση λέω, 10% στα βασικά. Διότι τώρα ζούμε ένα παροξυσμό ενός φαινομένου, το οποίο όταν λέμε ότι εντάξει 20 χρόνια έχουμε ακρίβεια, είναι σαν να δίνουμε ελαφρυντικά στην κυβέρνηση. Εγώ γιατί το λέω αυτό? Γιατί προφανώς πολλά πράγματα δεν μπορούν να γίνουν. Υπάρχει μια ενεργειακή κρίση, ένας πληθωρισμός, ο οποίος μαστίζει την Ευρώπη. Τα τελευταία καταρχήν 20 χρόνια, το Πασόκ έχει κυβερνήσει 2,5 χρόνια. Ναι. Να το θυμόμαστε και αυτό, έτσι. Να το θυμόμαστε και αυτό. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα στο τι γίνεται σήμερα. Λοιπόν, έχουμε για το πάρα πολύ. Στην δεκαετία, να φέρουμε ότι μέχρι σήμερα πολύ... δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά. Ναι, ναι. Όχι, θα σας εξηγήσω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο τι συμβαίνει σήμερα και θα δούμε και σε βάθος χρόνου τι έχει γίνει. Αναφέρθηκε προηγουμένως ο κύριος Ιγουμενίδης σχετικά με την εσχροκέρδεια. Και η εσχροκέρδεια κάποιοι μπορεί να τη θεωρούν ένα ουδέτερο χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας. Δεν είναι ουδέτερο. Αν υπήρχαν κρατικοί μηχανισμοί οι οποίοι μπορούσαν να λειτουργούν με όρους που λειτουργούν στο εξωτερικό, θα μπορούσε να έχει παταχθεί. Και ξεκινάω με το εξής. Πώς χτίζεται η ακρίβεια στην Ελλάδα? Χτίζεται με κάποιους συγκεκριμένους τρόπους. Από πού ξεκινάει η ακρίβεια? Ξεκινάει από το ενεργειακό κόστος. Διότι θα πρέπει να το γνωρίζουμε νομίζω όλοι ότι ένα συνοικιακό σούπερ μάρκετ ή ένας φούρνος όταν έχει ένα ενεργειακό κόστος 2-3.000 ευρώ το μήνα και ξαφνικά αυτό το ενεργειακό κόστος φτάνει στα 13-15.000 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να μεταγγυλίσει με κάποιο τρόπο το κόστος αυτό στα προϊόντα. Άρα, τι έκανε η κυβέρνηση σε σχέση με το ενεργειακό κόστος, που είναι το πιο βασικό στο οποίο χτίζεται η ακρίβεια? Οι μεγάλοι ολιγάρχες της ενέργειας, οι μεγάλοι πάροχοι ενέργειας, αγόραζαν 200 ευρώ την κιλοβατόρα και την πουλούσαν 600 ευρώ την κιλοβατόρα. Ποια ήταν η παρέμβαση που έπρεπε να γίνει? Αυτή που είχε πει το Πασόκ. Βάλτε ανώτατη τιμή στη λιανική πώληση ρεύματος. Δηλαδή, αγοράζουν 200, να μπορούν, ας πούμε, μέχρι 250 ευρώ να πουλήσουν το ρεύμα. Δυστυχώς, η κυβέρνηση δεν πήγε σε αυτή τη διαδικασία, άφησε αυτά τα επιπλέον 400 ευρώ, δηλαδή 2, 3 και 4 φορές πάνω από την τιμή αγοράς της κιλοβατόρας, να την πουλούν στον καταναλωτή και να έρχεται είτε με τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή οι φορολογούμενοι οι ίδιοι, είτε οι ίδιοι καταναλωτές να καλύψουν αυτή την εσχροκέρδεια. Τι έκαναν σε σχέση με τη μείωση του ΦΠΑ? Όλοι λένε ότι αν μειώσουμε το ΦΠΑ και ειδικά σε συγκεκριμένες μάλιστα κατηγορίες, τα βασικά προϊόντα ή τα βρεφικά είδη, για παράδειγμα. Τι θα είχαν η κυβέρνηση, δηλαδή, αν έδινε και ένα σήμα και ένα μήνυμα στην κοινωνία σε σχέση με τα βρεφικά γάλατα ή τις βρεφικές πάνες, που για ένα νέο ζευγάρι, για παράδειγμα, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Αυτό το πράγμα όμως γιατί δεν συνέβη? Γιατί υποτίθεται ότι χάνεται μέσα στην αλυσίδα. Δεν θα μπορούσε να επιληθεί αυτό το πρόβλημα, στην αλυσίδα, κύριε Παρασύρη, με μια γενναία αύξηση στους μισθούς. Να σας πω, θα τα πω και αυτά τι θα έρθω εδώ. Λοιπόν, τι έχουμε. Τώρα έχουμε τώρα το καλάθι του νοικοκυριού. Μια ωραία πλατφόρμα, τεχνικό δηλαδή μέσο, το οποίο μας επιτρέπει έτσι ώστε το ΦΠΑ να βρούμε αν πραγματικά μπορούσε σε ενδεχόμενο που το μειώναμε ή το μηδενίζαμε σε κάποιες περιπτώσεις, να μπορούμε να ελέγξουμε αν περνάει στην τελική τιμή του αγαθού, του βασικού είδους που λέμε. Άρα η δικαιολογία ότι παιδιά δεν μειώνουμε το ΦΠΑ διότι θα χαθεί μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα δεν υπάρχει. Μετά για την πλατφόρμα που έχουμε για το καλάθι του νοικοκυριού θα μπορούσε να εφαρμοστεί και η μείωση του ΦΠΑ με τον τρόπο που σας το λέω και να έχει αποτελέσματα. Το ίδιο και στο ειδικό φόρο κατανάλωση. Είναι και αδιανόητο αυτό που συμβαίνει τώρα. Η βενζίνη να ανεβοκατεβαίνει
η τιμή του Brent, του πετρελαίου κτλ. Και ξαφνικά εμείς αυτό που αντιμετωπίζουμε στην Αγγλία και στα βενζινάδικα είναι μόνιμη αύξηση στις τιμές του πετρελαίου. Υπάρχει και να κλείσω. Το κομμάτι της ενεργειακής κρίσης που είναι κάτι το οποίο και δεν μπορεί να ελεγχθεί απόλυτα από την ελληνική πραγματικότητα. Όχι, προφανώς, γι' αυτό εμείς λοιπόν τι λέμε. Λέμε ότι υπάρχει ένα κομμάτι που αφορά το διεθνές περιβάλλον. Mm-hmm. Είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ένα διεθνές φαινόμενο η αύξηση του πληθωρισμού. Έχουμε πάρει όμως τα μέτρα μας εμείς έτσι ώστε στο επίπεδο της εσωτερικής μας πολιτικής κατάστασης να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Δυστυχώς εμείς λέμε όχι. Και σας περιέγραψα το πιο κραυγαλαίο παράδειγμα είναι το ενεργειακό κόστος. Είναι αδιανόητο στη χώρα αυτή 200 ευρώ να αγοράζουν οι πάροχοι την κιλοβατόρα και να την πουλούν 600. Είναι αδιανόητο. Γιατί από εκεί, ξαναλέω, χτίζεται η ακρίβεια. Για να κλείσω όμως, γιατί είπατε δύο θέματα. Γιατί έχουμε μια σοβαρή συρρήκνωση του οικογενειακού προϋπολογισμού και της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. Και να ξέρετε ότι με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat είμαστε πλέον και επισήμως η τρίτη κατακεφαλήν εισόδημα, η τρίτη χαμηλότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τη Βουλγαρία και τη Σλοβενία. Δηλαδή μιλάμε για την απόλυτη φτωχοποίηση των Ελλήνων. Και δεν ξέρω γιατί ακούσε για τον κύριο Σταϊκούρα ότι βραβεύτηκε, αν βραβεύτηκε για αυτούς τους λόγους. Έχουμε αύξηση της κοινωνικής ανισότητας. Μείωση του κατακεφαλήν εισοδήματος, γιατί δημιούργησε θέσεις εργασίας, 300.000, γι' αυτό. Ναι, τα στοιχεία όμως λένε άλλα. Τα στοιχεία λένε άλλα. Και είμαστε και η τέταρτη από το τέλος. Η τέταρτη από το τέλος στην ακραία φτώχεια και στη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Να κλείσω. Καλή ήταν η αύξηση του κατώτατου μισθού, αφορούσε όμως το 15% μόνο των εργαζομένων. Αυτό ήταν το θέμα. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Θα μπορούσαμε να επιτρέψουμε στις ελληνικές επιχειρήσεις, χωρίς να διακυβεύεται η ανταγωνιστικότητα. Είναι η πρώτη αύξηση. Ναι, αυτό δεν αμφιβάλλω, αλλά ακούστε, γιατί όποιος εργαζόμενος παίρνει έστω και ένα ευρώ παραπάνω από τον κατώτατο μισθό, δεν είδε καμία αύξηση. Δεν είδε καμία ευεργεσία μέσα από αυτή την νομοθετική, καλή νομοθετική τέλος πάντων πρωτοβουλία που πήρε η κυβέρνηση. Και ουσιαστικά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι το 85% των εργαζομένων που έχουν παραπάνω από τον κατώτατο μισθό, βλέπουν τα εισοδήματά τους να εξανεμίζονται μέσα από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια και τις αυξήσεις τιμών. Τι θα μπορούσε να γίνει? Χωρίς να διακυβεύεται, ξαναλέω, η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, και είναι μια πρόταση που εμείς την έχουμε καταθέσει, να επιτρέψει στις ελληνικές επιχειρήσεις να κάνουν αύξηση των μισθών χωρίς την επιβάρηση του μη μισθολογικού κόστους και των ασφαλιστικών εισφορών. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαμε εύκολα να πετύχουμε αύξηση μισθών χωρίς να επιβαρύνουμε τρομερά τις επιχειρήσεις και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Κύριε Γουμενίδη, έρχομαι σε εσάς. Έχουμε μία αύξηση στον κατώτατο μισθό, όπως την ακούσαμε πριν από κάποιες ημέρες από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Μάλιστα, κρατάω εδώ και τη φράση ότι είναι η πρώτη φάση αυτής της αύξησης και ουσιαστικά αφήνει μία δέσμευση ότι αυτό θα εξαπλωθεί σε όλες τις φάσεις της ελληνικής κοινωνίας ως αύξηση, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες. Για ορισμένα μέτρα. Καταρχήν, ούτως ή άλλως, ανώτατη τιμή στη χοντρική δεν μπήκε στις ενέργειες. Αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι πρέπει να μπει πλαφόν κέρδους 5 έως 10% στους 5 παρόχους, αλλά και το συζητήσαμε αρκετά αναλυτικά προηγουμένως. Φορολογίζει λοιπόν τα 3,5 δις και επιστρέφει στα υπόλοιπα χρήματα τα 3,200, ουσιαστικά 3,150 δις, τα επιστρέφει στους καταναλωτές και δεν φορολογίζει μόνο τα 300 εκατομμύρια όπως έκανε η κυβέρνηση. Δεύτερο, αύξηση μισθών. Ο κατώτατος μισθός στα 880 με βάση το 10% του πληθωρισμού και αυτόματη την αριθμική αναπροσαρμογή κάθε χρονιά. Τρίτο, μείωση των τιμών στα βασικά είδη και έλεγχος βεβαίως με τους ελεγχτικούς μηχανισμούς στο κράτος. Τέταρτο, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα να μειωθεί στο ελάχιστο όριο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως και στην δική σας κυβερνητική θητεία υπήρξε, επειδή αναφερθήκατε στα καύσιμα, ναι, αυτό το ράλι αύξηση των τιμών στα καύσιμα. Και μάλιστα το πρώτο καλοκαίρι της διακυβέρνησής σας, οι τιμές των καυσίμων είναι στα όρια που είναι σήμερα.
Ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι και αυτό, όπως και μια σειρά άλλα μέτρα που αυτή τη στιγμή συζητάμε, είναι τελείως διαφορετικά εκτός μνημονίων και τελείως διαφορετικά όταν η Τρόικα ή οι θεσμοί, θεωρείτε όπως δηλαδή ότι οι δανειστές μας. Θεωρείτε ότι τώρα, ας πούμε, η κυβέρνηση. Μισό λεπτό, κύριε Παρασύρη. Δεν έχει να κάνει τώρα η κυβέρνηση, η παρούσα κυβέρνηση θα μπορούσε να παρέμβει με μεγαλύτερη ελευθερία σε αυτό το θέμα. Είχα ακριβώς σκοπό να έρθω σε αυτό. Σαν ένα επιπλέον μέτρο, επιτρέψτε μου για να κλείσω κάπως με τα μέτρα επιγραμματικά. Η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και συνολικά γενικά στα επιτρεπόμενα όρια. Έχουμε και άλλα μέτρα που θα μπορούσε να πάρει αυτή η κυβέρνηση. Η 13η σύνταξη και η που λιδωρήθηκε, αν το θέλετε, ότι ήταν ψίχουλα, ουσιαστικά σε αυτά τα 4 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μαζεύονται 6-7 δις. Οι, τα αναδρομικά των συνταξιούχων που δεν δόθηκαν, που και αυτά θα είναι και είναι μια ανακούφιση. Και έρχομαι στα ερώτημα που κάνατε και έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή η κυβέρνηση θέλει φτωχό τον κόσμο, γιατί δεν τα πήρε αυτά τα μέτρα. Εδώ, κατά τη γνώμη μας, δεν είναι ότι δεν τα ακούει. Ακόμα και να μην τα έχει σκεφτεί, τα ακούει από όλα τα κόμματα που αντιπολιτεύονται. Εδώ είναι, κρίνεται σαφώς, κατά τη γνώμη μου, ο πολιτικός της προσανατολισμός. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει πολιτική της επιλογή να εξυπηρετήσει τις ελίτ, να εξυπηρετήσει τους λίγους, να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των λίγων. Από την άλλη μεριά, η πολιτική, η προοδευτική, όπως είπα στην αρχή, από μια κυβέρνηση με ένα προσανατολισμό με κοινωνικό πρόσημο, με κοινωνικό αποτύπωμα, αν το θέλετε, ακριβώς αυτή την πολιτική πρέπει να αλλάξει. Μάλιστα. Κύριε Κεφαλογιάννη. Ακούγοντας τον κύριο Ιγουμενίδη, τον οποίο τον θεωρώ και από τους πιο σοβαρούς ανθρώπους μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, θυμήθηκα αυτά που λέγανε όταν ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση πριν έρθουν στην κυβέρνηση. Και πραγματικά, κύριε Δασκαλάκη, όσα χρόνια ζω, η αριστερά μοιράζει λεφτά εκτός από τα 4,5 χρόνια που κυβέρνησε. Εκεί πέρα το μόνο που έκανε είναι να βάζει φόρους, εξαθλιώνοντας τη μεσαία τάξη και να μας οδηγήσει, στα capital controls και στην ουρές και σε αυτό το, και σε αυτό το διεθνή εξευτελισμό που περάσαμε εκείνη την τετραετία. Επειδή για να απαντήσω. Άμα γονατίζεται μια κοινωνία για να κάνετε κουμπαράτη να δεξιότητα. Μοιράζουν λεφτά πάντως ως αξιωματική αντιπολίτευση, ποτέ ως κυβέρνηση. Και επειδή, μοιράσαμε τη 13η σύνταξη, δεν τη μοιράσαμε. Επειδή αναφέρθηκε. Εσείς κόψατε το ΕΚΑΣ. Μισό λεπτό. Το οποίο εμείς λέμε να το επαναφέρουμε. Και τις αναπηρικές με τον νόμο Κατρούγκαλου. Μετά από 12 χρόνια είναι η πρώτη κυβέρνηση που πραγματοποιεί μια αύξηση συντάξης σημερινή. Όταν η προηγούμενη με τον νόμο Κατρούγκαλου μείωσε τις συντάξεις και έκοψε το ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους. Και επειδή αναφέρθηκε μάλιστα και σε κάποια στοιχεία ο κύριος Παρασύρης και επικαλώντας τη Eurostat, εγώ διάβασα πολύ προσεκτικά τα στοιχεία της Eurostat και είδα ότι είμαστε κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης στον πληθωρισμό. Όπως διάβασα και μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα από το The Economist, στο περιοδικό, όπου αναφέρει ότι στα μακροοικονομικά μεγέθη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πρώτη χώρα στη βελτίωση, στη βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών. Για να απαντήσω όμως στο κέριο ζήτημα, στα νομίζω τρόφιμα, που, πάντως, στα που απασχολεί, είμαστε παραπάνω. Που απασχολεί τον κόσμο. Μέσο όρο της Ελλάδας, και αν διαβάζετε, αλλά στα τρόφιμα, ξαναλέω, στα τρόφιμα είμαστε παραπάνω. Και για να απαντήσω, μισό λεπτό κύριε Παρασύρη, για να απαντήσω και στο μείζον ζήτημα που τέθηκε και νομίζω ότι απασχολεί όλο τον κόσμο, το είπα και στην αρχή της τοποθέτησής μου. Υπάρχει μια μεγάλη πληθωριστική κρίση. Προφανώς αντιλαμβάνομαι τον παλμό του κόσμου, ο οποίος δυσκολεύεται. Θεωρώ όμως ότι η Νέα Δημοκρατία πραγματικά έχει πάρει μέτρα υπέρ των πιο αδύναμων και προσέξτε να δείτε. Είπαμε γιατί αυξήθηκαν τρεις φορές, ότι αυξήθηκε τρεις φορές ο κατώτατος μισθός και το χαιρετήσαν νομίζω και οι συνομιλητές μου από τα 650 στα 780. Μπόρεσε να γίνει αύξηση όμως, ακριβώς επειδή αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει 6% ρυθμό ανάπτυξης. Και γιατί έχει 6% ρυθμό ανάπτυξης? Γιατί έφερε μεγάλες επενδύσεις στη χώρα και που δημιούργησαν πλούτο. Άρα πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε σε μία άποψη που βρίσκεται στην καρδιά της φιλελεύθερης σκέψης. Ότι η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι οι επενδύσεις. Γιατί οι επενδύσεις δημιουργούν θέσεις εργασίας, γιατί οι επενδύσεις αυξάνουν τον πλούτο της πατρίδας μας. Επειδή αναφερθήκαμε, κύριε Κεφαλογιάννη, στο θέμα του κατώτατου μισθού,
Αυτό που ζητάει η ελληνική κοινωνία, και φαντάζομαι επειδή είστε ένας νέος άνθρωπος, το ακούτε και στις επαφές σας που έχετε με τους πολίτες, είναι ότι χρειάζεται μια πιο γενναία αύξηση για να μπορεί έτσι να ρυθμιστεί η ακρίβεια. Είναι ένα ζήτημα αυτό που θα θέλατε να το διαχειριστείτε και πολιτικά εφόσον βρεθείτε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο? Είναι κάτι το οποίο το παραδέχτηκε και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι πράγματι την επόμενη τετραετία ο στόχος θα είναι να αυξηθεί ακόμη περισσότερο ο κατώτατος μισθός και να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά. Αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Δασκαλάκη, μια χώρα έχει συγκεκριμένα δημοσιονομικά δεδομένα και συγκεκριμένα δημοσιονομικά μεγέθη. Θα πρέπει αυτό να γίνει. Αυτό δεν επηρεάζει τα δημοσιονομικά. Θα πρέπει αυτό να γίνει με μια λογική που να μην οδηγεί στον εκτροχιασμό της χώρας και να μπορεί να απορροφηθεί από τις επιχειρήσεις αυτή η αύξηση. Ακριβώς. Αυτό που λέτε τώρα είναι σωστό. Αλλά δεν είναι δημοσιονομικό. Χρειάζεται μια ισορροπία. Το καταλαβαίνετε. Αυτό είστε και οικονομολόγος. Όχι, δεν είμαι οικονομολόγος. Φαρμακοποιός. Λοιπόν, αλλά τι θέλω να πω. Τα γνωρίζετε πολύ καλά. Είναι η λάθος συζήτηση. Και ως φαρμακοποιός τα γνωρίζετε πολύ καλά. Είναι η λάθος συζήτηση αυτή που κάνετε. Άρα θέλει μια ισορροπία για να δείτε αν μπορεί αυτό το πράγμα να το αντέξει η οικονομία. Θα σας πω, δεν διαφωνώ σε αυτό που λέει. Ότι πάντα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία κατά πόσο οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα βάρος αυξήσεων των μισθών. Γιατί αν ήταν έτσι με ένα άρθρο και ένα νόμο, δεν μπορούσαμε να βρει το πρόβλημα. Άρα θεωρείτε ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις για να μπορεί να ανοίξει και ο δρόμος για αυξήσεις. Θα σας πω ποιες. Ακούστε. Είναι η λάθος συζήτηση να μιλάμε για την αύξηση μόνο του κατώτατου μισθού. Ο κατώτατος μισθός, και πρέπει να το καταλάβουμε, αφορά το 15% των εργαζομένων. Βεβαίως. Μα αυτό έτσι, το 85% των εργαζόμενων παίρνει παραπάνω. Εσείς μιλάτε σε μια καθολική ενιαία αύξηση των μισθών. Ποιο είναι το θέμα λοιπόν? Να αυξήσουμε τους μισθούς, και επιδόματα όμως, να αυξήσουμε τους μισθούς χωρίς ταυτόχρονα να αυξήσουμε το μη μισθολογικό κόστος. Δηλαδή σήμερα ένα παιδί το οποίο είναι 30 ετών και παίρνει 800 ευρώ να μπορεί να πάρει συν 200 ευρώ, δηλαδή να φτάσει στα 1000 ευρώ από μια επιχείρηση, χωρίς όμως η επιχείρηση αυτή να αναγκαστεί πέραν των 200 ευρώ να δώσει φόρο μισθωτών υπηρεσιών, να δώσει ασφαλιστικές φορές, έτσι ώστε το κόστος αυτό των 200 ευρώ που θα δει πραγματικά στην τσέπη του ο εργαζόμενος να φτάσει για την επιχείρηση ως κόστος πάνω από 400 ευρώ. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτή είναι η πρόταση που κάνουμε εμείς. Και αυτή είναι η συζήτηση που πρέπει να γίνει. Η συζήτηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού, να ξέρετε ότι είναι από προσανατολιστική σε σχέση με την πραγματική αύξηση των μισθών που πρέπει να δούμε στη χώρα μας. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους το brain drain είναι ακόμα πάρα πολύ ψηλά. Παρότι η χώρα δηλαδή έχει ρυθμούς ανάπτυξης και φαίνεται να βελτιώνει τα στοιχεία της, τα δημοσιονομικά και όλα αυτά, δεν μπορούν οι ελληνικές επιχειρήσεις με το μη μισθολογικό κόστος και την επιπλέον φορολογία που έχουν να προσελκύσουν ελληνόπουλα από το εξωτερικό, δυστυχώς, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος, το μη μισθολογικό κόστος για να δώσουν υψηλούς μισθούς και να προσελκύσουν παιδιά από το εξωτερικό. Συγχωρείτε, επειδή τώρα μπήκαμε λίγο και στην ουσία ορισμένων θεμάτων, επανέρχομαι στο θέμα που έθιξα προηγουμένως. Και η αύξηση των τριετιών, αυτό που είπε η ορίμανση των τριετιών, αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός, είναι δίκιο. Βεβαίως. Το πρώτο και το κύριο όμως, πριν από όλα τα επιμέρους μέτρα, είναι ποιους θες να εξυπηρετήσεις. Όταν δηλαδή το 80% της επιχειρηματικότητας, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, έμεινε έξω από όλα τα μέτρα ενίσχυσης που υποτίθεται πήρε αυτή η κυβέρνηση. Γιατί εξυπηρετεί πολύ λίγους. Αυτό είναι. Θα έχεις μια πολιτική για τους πολλούς ή για τους λίγους. Στήριξε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και μας ακούει ο κόσμος και μέσα στον κορονοϊό. Μα τώρα εντάξει, πάρα πολύ μεγάλα πακέτα. Ακριβώς, καταδικάσατε τη μεσαία τάξη να ζει. Στην επιστρεπτέα. Καταδικάσατε τη μεσαία τάξη να ζει με επιδόματα. Κατά τα άλλα, υποτίθεται ότι αυτήν θα στηρίζετε. Το λέτε εσείς που βάλατε 30 φόρους στη διακυβέρνησή σας. Έχουμε μιλήσει και έχουμε κριθεί για όλα αυτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε δικαίωμα να μιλάμε για τα στραβά ή αν το θέλετε δεν είναι στραβά. Είναι διαφορετική πολιτική αντίληψη, κύριε Κεφαλογιάννη. Αυτό είναι. Εμείς θέλουμε τους πολλούς, εσείς θέλετε τους λίγους. Εμείς θέλουμε ισχυρό δημόσιο σύστημα στην υγεία, στην παιδεία. Εσείς θέλετε προβατοποίηση. Ισχυρό δημόσιο σύστημα, βέβαια. Αλλά δώσανε, δώσανε τη δημόσια περιουσία στο υπερταμείο για 99 χρόνια. Ποια περιουσία δώσανε? Για 99 χρόνια υπογράψανε, τα δώσανε στο υπερταμείο. Και μάλιστα, μάλιστα με ξένο πρόεδρο και χωρίς να έχει το κράτος πλειοψηφία. Άρα, λοιπόν, τι κάναμε? Τι κάναμε? Εντάξει, τι κάναμε? Εγώ θεωρώ, και το είπα και πριν, ότι
Ας μην πάμε τώρα στη συζήτηση τώρα. Τότε μην το, λοιπόν, μην το λέτε. Αν λοιπόν, δεν θέλετε, συγγνώμη. Γιατί θα πρέπει να σας πω για τα fake news του ΣΥΡΙΖΑ που μας είπατε για την ΕΙΔΑΠ και τη ΔΕΗ. Θα πρέπει να μας πείτε και τα fake news όταν τώρα θα επιστρέψει στο δημόσιο χαρακτήρα η ΔΕΗ. Το σύνολο της συνοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με πρώτη υπογραφή του Αλέξη του Τσίπρα κατέθεσε πρόταση αύριο πριν κλείσει η Βουλή να περάσουν οι μετοχές της ΔΕΙΑΘ και της ΔΕΙΑΙ στο ελληνικό δημόσιο. Μα επιστρέφουν στον ελληνικό δημόσιο ξανά. Αυτή την πρόταση που καταθέτουμε αύριο. Αύριο ψηφίζεται πριν κλείσει η Βουλή. Θα την ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Ότι θα επιστρέψει στη διαχείριση. Ότι επιστρέφει στη διαχείριση του δημοσίου. Κύριε Κεφαλογιάννη, αύριο είναι η τροπολογία. Θα την ψηφίσει αύριο η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, για εμάς. Τώρα λέτε θεωρίες. Για εμάς ο Θεός μας είναι ο πολίτης. Πόσο πολίτης θα έχει καλύτερες υπηρεσίες. Εμείς αυτό πιστεύουμε. Σε κρίσιμα ζητήματα όπως είναι το νερό και σε κρίσιμες υπηρεσίες θεωρούμε ότι πρέπει να είναι υπό τον έλεγχο του κράτους. Γι' αυτό ιδιωτικοποιήσατε τη ΔΕΗ. Αυτό είναι fake news και απάντησε και ο Υπουργός. Γι' αυτό ιδιωτικοποιήσατε τη ΔΕΗ. Ένα στοιχείο του προγράμματός μας είναι το ΔΕΛΤΑ της ΔΕΗ, ότι θα την ξανακάνουμε δημόσια. Γι' αυτό την ιδιωτικοποιήσατε, επειδή θέλετε το δημόσιο. Σας λέω, η τροπολογία που λέει να περάσουν οι μετοχές στο ελληνικό δημόσιο ΔΕΙΑΤ και ΔΕΙΑΙ και ΕΙΔΑΠ έρχεται αύριο στη Βουλή. Την υπογράφουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όλοι. Ένα υγιή δημόσιο που δεν θα χάνετε εκατομμύρια στις μαύρες τρύπες όπως γινόταν επί χρόνια με την Ολυμπιακή, με τον ΟΤΕ και με την ΔΕΗ. Πέστε το στον κόσμο. Δεν θα ψηφίσετε την τροπολογία αύριο. Δεν θα την ψηφίσετε λοιπόν την τροπολογία. Δεν θα την ψηφίσετε αύριο την τροπολογία. Είναι συγκεκριμένη. Αύριο περνάνε, αν το ψηφίσετε, περνάνε οι μετοχές ΕΙΔΑΠ και ΔΕΙΑΙ. Θα επιστρέψει στο δημόσιο έλεγχο. Αυτό λέμε. Το λέμε στο δημόσιο έλεγχο. Το λέμε στην τροπολογία που καταθέσαμε. Θα το ψηφίσετε αύριο. Λοιπόν, ναι ή όχι. Κύριε. Όχι. Λοιπόν. Τώρα μην προεδρευόμαστε. Θα κάνετε λίγο υπομονή. Με την επιχειρηματικότητα να πω μόνο ένα στοιχείο. Το είπα και στην αρχή, αλλά είναι κρίσιμο. Γιατί χτίζεται με διάφορους τρόπους η ολιγοπολιακή λογική. Ένας από τους τρόπους είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Δεν έχει κρατικούς μηχανισμούς, το αναφέρετε τα τελευταία 20 χρόνια και αφήνει την ευκολοκέρδεια να καλπάζει στην Ελλάδα. Έτσι. Α, όταν δεν έχει ελεγκτικούς μηχανισμούς όπως πρέπει και ο ελεγκτικός μηχανισμός κυνηγάει τον περιπτερά της γειτονιάς ή τον μπακάλι της γειτονιάς και δεν πάει να κυνηγήσει αυτό που πρέπει, τότε πραγματικά τα μεγάλα συμφέροντα ευνοούνται. Έχει νομοθετικές ρυθμίσεις. Ο δεύτερος τρόπος είναι αυτός μέσα από το οποίο περνά σιγά σιγά μερίδια της αγοράς προς τα εκεί. Και ο τρίτος τρόπος είναι και ο πιο βασικός, οι μεγάλες χρηματοδοτήσεις. Στο ΕΣΠΑ που έχει περάσει, μόνο το 6,5% των ελληνικών εταιριών είχαν πρόσβαση στη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. Τώρα, Ταμείο Ανάκαμψης, μεγάλο θέμα. Μόνο το 2,5%. Όχι, μόνο 2,5% των ελληνικών επιχειρήσεων. Στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ξέρετε το πρώτο 1,5 δισεκατομμύριο που ήρθε από το Ταμείο Ανάκαμψης που πήγε. Σε 61 εταιρείες, δεν πήγε σε κανένα έργο δηλαδή δημόσιο ή οτιδήποτε, σε 61 εταιρείες οι οποίες τι έκαναν, όχι επένδυση, αναδιάρθρωση του δανεισμού τους. Την ώρα δηλαδή που όλα τα δάνεια όλων μας αυξάνονταν, όλων των ελληνικών επιχειρήσεων, αυτοί πήγαν και πήραν δάνεια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης με 1,1%. Έστω και άθελα, επιτόκιο. Σας ήρθατε στα λεγόμενά μου. Κύριε έχουμε Κουμενίδη, μια κυβέρνηση εγώ. Του 6,5% καλώς των επιχειρήσεων. Καλώς ήρθατε στο Πασόκ. Καλώς ήρθατε στο Πασόκ. Έχουν εξαιρετικά. Πρώτη φορά αριστερά 81. Κύριε. Όχι 15. Πρώτη φορά αριστερά 81. Θα πάμε τώρα σε αυτό. Μια κυβέρνηση που εξυπηρετεί το 6,5% των ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτό είναι. Σας προετοιμάζω. Θα πάμε στις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες εφόσον δεν προκύψει η κυβέρνηση την 21η Μαΐου. Θα προκύψει. Πρώτα όμως θα πάμε σε διαφημίσεις. Και θα είναι προοδευτική. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. 5 λεπτά μετά τις 11.30 εδώ ζωντανά σε ώρα αιχμής συζητάμε για τις πολιτικές εξελίξεις, συζητάμε για την καθημερινότητα των πολιτών με σημείο αναφοράς την λαϊκή ετοιμιγορία όπως αυτή θα διαμορφωθεί από τις κάλπες του Μαΐου. Και σε αυτό το μέρος, κύριε Κεφαλογιάννη, κύριε Γουμενίδη και κύριε Παρασύρη, θέλω λίγο να πάμε στις πολιτικές ισορροπίες όπως αυτές διαμορφώνονται. Μια εκλογική αναμέτρηση που έρχεται στις 21 του Μάη, μια εκλογική αναμέτρηση που, κακά τα ψέματα, στο μυαλό όλων των κομμάτων υπάρχει και το τι θα γίνει αμέσως μετά. Ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει την περασμένη εβδομάδα ότι τελικά θα ακολουθήσει τη γραμμή που λέει το Σύνταγμα στο ενδεχόμενο που δεν υπάρξει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αρχικά βεβαίως είχε πει
ότι θα επιστρέψω την διερευνητική εντολή, τα πράγματα άλλαξαν, άρα αντιλαμβάνομαι ότι στην πολιτική πραγματικότητα ήδη όλες οι παρατάξεις, και οι μεγαλύτερες και οι μικρότερες, βλέπουν την επόμενη μέρα. Εσείς αυτή την επόμενη μέρα πώς τη βλέπετε, κύριε Κεφαλογιάννη, όσον αφορά το εκλογικό αποτέλεσμα? Κύριε Δασκαλάκη, για μας η αυτοδυναμία δεν είναι απλώς κομματική σκοπιμότητα, είναι εθνική αναγκαιότητα. Και θεωρούμε ότι σε ένα κόσμο ο οποίος είναι ασταθής, όπως είδαμε μια τετραετία με πάρα πολλές κρίσεις, πολυεπίπεδες, ξαφνικές, κανείς δεν την περίμενε. Κανείς δεν περίμενε ότι θα γίνει μια τόσο μεγάλη υγειονομική κρίση. Κανείς δεν περίμενε ότι θα ξεσπάσει ένας πόλεμος μερικά χιλιόμετρα βορειότερα από εδώ. Θεωρούμε ότι χρειάζονται σταθερές κυβερνήσεις που θα μπορούν να πάρουν γρήγορες αποφάσεις. Γιατί σκεφτείτε, στην κρίση του Εύρου, που αντιμετωπίστηκε με τόσο γρήγορα αντανακλαστικά, να έπρεπε τρεις διαφορετικοί υπουργοί και τρεις διαφορετικοί προέδροι να συντονιστούν για να σταματήσουν αυτή την ιδευρυδική επίθεση που δεχτήκαμε από την Τουρκία. Άρα, για εμάς το στίχημα είναι η αυτοδυναμία, είναι μια σταθερή κυβέρνηση τετραετίας. Και εδώ θέλω να τονίσω, να κάνω μια παρένθεση και να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό που ολοκληρώνει επιτέλους μια κυβέρνηση τον κύκλο της. Και ότι ίσως είναι και κάτι που θα πρέπει να το φέρουμε στη δημόσια συζήτηση και να το θεσμοθετήσουμε. Όπως γίνεται στην Αμερική. Ότι μετά τις εκλογές, μετά από 2 χρόνια, έχουμε και την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Άρα εδώ, έτσι όπως το λέτε, χρειάζεται μια κυβέρνηση που να μπορεί να περάσει και το σκόπελο της εκλογής του επόμενου Προέδρου. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Και μπορεί να γίνει και 151. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι αλήθεια αυτό ότι πλέον αρκεί και 151 βουλευτές. Είναι όμως ένα μεγάλο στοίχημα. Αναφέρομαι στο ενδεχόμενο ότι δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Α, σωστά. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος ότι στις πρώτες εκλογές θα έχουμε μια καθαρή εντολή διακυβέρνησης και στις δεύτερες η Νέα Δημοκρατία θα πετύχει το στόχο που είναι η αυτοδυναμία. Και όπως σας είπα, θεωρούμε ότι σταθερές κυβερνήσεις μπορούν να πάρουν γρήγορες αποφάσεις και να δώσουν λύσεις σε μείζωνα και σε δύσκολα προβλήματα. Ωραία, να το πάμε όμως λίγο στο ενδεχόμενο που δεν προκύψει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με τα υπόλοιπα κόμματα και κυρίως με το ΠΑΣΟΚ, που υπάρχει μια συζήτηση που αναπτύσσεται και χωρίς ταμπού, αν θέλετε, στον δημόσιο πολιτικό διάλογο, για να συμβαδίσετε σε μια κυβέρνηση που θα μπορούσε, ας πούμε, να θέσει τις βάσεις για να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται? Όπως σας είπα, εμάς η πρότασή μας είναι αυτή στον ελληνικό λαό, αλλά ο ελληνικός λαός έχει την τελευταία άποψη και τον τελευταίο λόγο. Mm-hmm. Αυτός είναι ο κυρίαρχος, αυτός θα αποφασίσει και θα κρίνει τα προγράμματα των κομμάτων και θα δώσει και τις ισορροπίες που θα ακολουθηθούν. Από εκεί και πέρα, η Νέα Δημοκρατία έχει συγκυβερνήσει στο παρελθόν, έχει συμμετάσχει σε κυβερνήσεις συνεργασίας, με όσες δυσκολίες υπήρξαν και τότε. Αλλά νομίζω ότι στις δεύτερες εκλογίες η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη και αυτό είναι το στοίχημα. Απλώς θέλω να τονίσω το εξής, ότι πρέπει να δούμε και με ποιους όρους. Γιατί η αλήθεια είναι πως και σε επίπεδο ευρωπαϊκό υπάρχει ένας εθιμικός κανόνας, ο οποίος θεωρώ ότι είναι και προς τη δημοκρατική αρχή. Σε επίπεδο Ευρώπης, κύριε Κεφαλογιάννη, αυτό το ταμπού της ελληνικής πραγματικότητας έχει τελείως αποφευχθεί. Δηλαδή το έχουν ξεπεράσει οι Ευρωπαίοι. Αλλά λέγοντας, δεν θέλω να προοικονομήσω αυτά που θα πει ο κύριος Παρασύρης, αλλά σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, το είδαμε στην Ιταλία, το είδαμε στην Ισπανία, μάλιστα με τη σοσιαλιστική κυβέρνηση του Σάντσεθ, ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος ήταν και πρωθυπουργός. Οπότε θα πρέπει, νομίζω, να αναπροσαρμόσει και αυτή την άποψη και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι και πολλά χρόνια στην Ευρώπη και θα έπρεπε να ξέρει αυτή την ευρωπαϊκή πρακτική καλύτερα από τον καθένα. Λοιπόν, κύριε Οικουμενίδη, έρχομαι σε εσάς. Εσείς το έχετε πει ξεκάθαρα από την αρχή ότι αυτό που χρειάζεται είναι μια προοδευτική κυβέρνηση. Άρα δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από τα λόγια. Έχετε αποκλείσει το ενδεχόμενο μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Εμείς πιστεύουμε ότι η ισχυρή κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση που εκφράζει την πλειοψηφία της κοινωνίας. Η ισχυρή κυβέρνηση στηρίζεται επομένως στην κοινωνία και όχι στα ξύλινα πόδια ενός εκλογικού νόμου. Με αυτήν την έννοια είναι η λογική μας υπέρ της απλής αναλογικής. Με αυτήν την έννοια θα θέλαμε
με την αναθεώρηση του συντάγματος να καθιερωθεί η απλή αναλογική σαν πάγιο εκλογικό σύστημα, γιατί πιστεύουμε ότι πραγματικά ο λαός θα αποφασίζει πάντοτε, βέβαια τελικά υπάρχει το περιθώριο όντως να φτιάξει κυβέρνηση. Κοιτάξτε, από... ο λαός αποφασίζει με τη λαϊκή ετοιμιγορία της 21ης Μαΐου τις διερευνητικές εντολές και το πώς θα τις διαμορφώσει και θα τις εκμεταλλευτεί κάθε παράταξη δεν αποφασίζεται από το λαό, αποφασίζεται από αυτούς που ο λαός κάλεσε να το διαχειριστούν. Ναι, θέλω να πω ότι εμάς, για μας οποιοδήποτε μέτρο της όποιας κυβέρνησης πρέπει να έχει την πλειοψηφία της κοινωνίας μαζί του. Ιδάλλως τους ή άλλως σαν μέτρο δεν θα προχωρήσει. Πιστεύουμε λοιπόν στην λογική της λαϊκής εκπροσώπησης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αυτό είναι κατά τη γνώμη μας με το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής και ερχόμαστε τώρα στο τι πολιτικές. Πιστεύουμε ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για μια κυβέρνηση με ένα κοινωνικό πρόσημο, δηλαδή με βασικά μέτρα την εμβάθυνση της δημοκρατίας, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, την ανάκτηση της εργασίας. Στο σύνολό της μιλάω για εργασιακές σχέσεις, μιλάω σώμα επιθεώρησης εργασίας, μιλάω μισθούς και αμοιβές των εργαζομένων, όλα αυτά το σύνολο αυτών των μέτρων. Πιστεύουμε ότι αυτές οι προτάσεις είναι πλειοψηφία στην κοινωνία. Πιστεύουμε λοιπόν ότι υπάρχει δυνατότητα από τις εκλογές αυτό το πλειοψηφικό κοινωνικό ρεύμα να εκφραστεί και σε πλειοψηφικό πολιτικό. Όταν αναφέρεστε σε προοδευτικές κυβερνήσεις, να υποθέσω, όχι να υποθέσω, εγώ νομίζω ότι σίγουρο είναι, αλλά ας το χρησιμοποιήσω εν ρήμη του λόγου, το υποθέσω, ότι κλείνεται με δυναμικό τρόπο το μάτι στο ΠΑΣΟΚ. Προς το ΠΑΣΟΚ και σε όλους τους πολιτικούς οργανισμούς, οι οποίοι αυτοτοποθετούνται, αυτοπροσδιορίζονται στο προοδευτικό χώρο. Σε αυτούς απευθυνόμαστε. Πιστεύουμε ότι... Εσείς θα αποδεχτείτε στο ενδεχόμενο που προκύψει μια... κληθείτε να διαχειριστείτε μια πιθανή συνεργασία την πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη ότι εγώ θέτω μια κόκκινη γραμμή, λέω ναι στις συνεργασίες αλλά με πρόσωπο διαφορετικό από τον πολιτικό αρχηγό που ηγείται του κόμματος που είναι πρώτο κόμμα, ας πούμε. Εγώ νομίζω ότι σε επίπεδο πολιτικών το πρώτο που πρέπει να ξεκαθαρίσουν όλα τα κόμματα είναι ότι ποια γραμμή από τις δύο γραμμές που συγκρούονται θέλουν. Με ποια γραμμή πάνε, με ποιον πάμε και ποιον αφήνουμε. Αυτό είναι το πρώτο. Να συζητήσουμε για πολιτικές λοιπόν. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης έχει θέσει μια ξεκάθαρη πρόταση. Ζητάει να σπάσει το προσωποκεντρικό καθεστώς, το καθεστώς εισαγωγικά το βάζω. Κοιτάξτε, να παρεξηγηθώ. Ναι, καταλαβαίνω. Προσέξτε. Εάν πολλά πράγματα που λέγονται, το είπε και ο Αλέξης ο Τσίπρας, το λέει συνεχώς, πολλά πράγματα που λέγονται πριν τις εκλογές ίσως αλλάζουν κάπως τις τοποθετήσεις τους αμέσως μετά. Όλα είναι θέμα συσχετισμού, δύναμης. Θέλω να πω το εξής. Ας υποθέσουμε, εγώ λέω, να κάνω μια υποθετική ερώτηση. Λέει λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης ότι ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης και απαντάει ο κύριος Μητσοτάκης ότι ωραία, χωρίς Μητσοτάκη. Ούτε Μητσοτάκης ούτε Ανδρουλάκης, ένα κοινό πρόσωπο συνεργάζεσαι. Εγώ αμέσως το ερώτημά μου είναι το εξής. Σε ποια βάση θα υπάρξει συνεργασία, για ποιο σύστημα υγείας. Συνεργασία για ποιο δημόσιο χαρακτήρα του νερού. Συνεργασία για ποια ευάθυνση της δημοκρατίας. Συνεργασία με αυτούς που σε παρακολουθούσαν. Συνεργασία με αυτούς που παραβιάζουν τη δημοκρατία. Συνεργασία με αυτούς που προωθούν τον κρατικό αυταρχισμό. Βλέπετε ότι όλα έρχονται λοιπόν στην επιφάνεια. Κύριε Ανδρουλάκη, σας έκανα και αρχηγό, κύριε Παρασύρη. Λοιπόν, εγώ πριν αποχωρήσω, θέλω να πω κάτι. Θα την κάνετε την ερώτηση. Πάντως, έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Κεφαλογιάννης αλλά και ο κύριος Ιγουμενίδης με τον τρόπο τους κατάφεραν να προκαταβάλουν τη δική σας απάντηση. Έθεσαν και οι δυο τις κόκκινες γραμμές τους απέναντι στην πρόταση του κύριου Ανδρουλάκη του ΠΑΣΟΚ. Ποια είναι η κοινωνία, δεν την κατανόησα απόλυτα, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό που θέλω να σας πω. Όσον αφορά το αν θα είναι πρωθυπουργός το πρόσωπο που ηγείται του κόμματος που κέρδισε τις εκλογές. Ένα-ένα, γιατί από ό,τι φαίνεται το ΠΑΣΟΚ σε αυτές τις εκλογές έχει πάνω το. Είναι περιζήτητο. Ναι, είναι περιζήτητο και έχει όλους τους προβολείς πάνω του. Λοιπόν, να κάνω μία ερώτηση στον κύριο Ιγουμενίδη. Αν είναι δεύτερο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ωστόσο μπορεί να δημιουργηθεί μία κυβέρνηση προοδευτική όπως την προσδιορίζετε εσείς σε συνεργασία. Θα είστε διατεθειμένοι
να σχηματίσετε κυβέρνηση. Να ξεκαθαρίσω καταρχήν. Επειδή κάπως κόπηκε λίγο και η παρέμβαση που ήθελα να κάνω προηγουμένως. Δίνετε χρόνο από το χρόνο σας, κύριε Μάρκο. Κατά τη γνώμη μου, μια μονολεκτική απάντηση. Σχετικά με τις συνεργασίες, ήθελα να πω μια σκέψη που έχω. Άμα το δούμε, παρά το ότι στην Ελλάδα υποτίθεται υπάρχει η κουλτούρα των αυτοδύναμων κυβερνήσεων, τόσο οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, όσο και οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησαν τη χώρα, κατά τη γνώμη μου, συνεργασίες μέσα στα κόμματά τους ήταν. Πάντως είναι πολιτικά κόμματα, γενναιόδωρος ο κύριος Παρασύρης. Κάνω μια ερώτηση. Σας έδωσε χρόνο. Δεν παίρνω απάντηση. Δεν παίρνω απάντηση. Είστε δεύτερο κόμμα. Για να δω πόσο πιστεύετε πραγματικά σε αυτό που εσείς φέρατε. Απαντήστε μονολεκτικά, κύριε Μουμένη. Όσο απλή αναλογική. Γι' αυτό σας ρωτάω. Προφανώς πιστεύουμε στην απλή αναλογική, προφανώς πιστεύουμε στη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Είστε δεύτερο κόμμα. Κυβερνήσανε με ενισχυμένη αναλογική. Και στην αποδρομή θυμηθήκαν την απλή αναλογική. Φεύγει τώρα το σασπένς. Το θυμηθήκαν στην αποδρομή. Σας κάνω μία ερώτηση. Είστε δεύτερο κόμμα. Είστε διατεθειμένοι να κυβερνήσετε τη χώρα μαζί με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Το θέμα είναι, πιστεύουμε ότι η πρότασή μας είναι θέμα συσχετισμού δύναμης. Κατά τη γνώμη μας, όσο πιο ισχυρός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε ότι δεν απαντάει ο κύριος Οικουμενίδης. Νομίζω ότι σας απαντάει. Είπε ότι όσο πιο ισχυρός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα γιατί δεν απαντάει συγκεκριμένα. Ναι, και δεύτεροι να είμαστε. Αν μπορούμε να σχηματίσουμε την κυβέρνηση, θα τη σχηματίσουμε. Αυτή είναι μια καθαρή απάντηση. Γιατί οι όροι. Γιατί τα λέω τώρα αυτά. Θα πρέπει βεβαίως να απαντήσει και γιατί μεν λένε. Στο δίλημα του κυρίου Μητσοτάκη, ότι δεν θέλουν πόσο πιστεύουν στη δημοκρατία, στο Σύνταγμα, στη συνταγματική νομιμότητα, σε όσα ήδη έχουν πιστέψει. Το είπε ο κύριος Μητσοτάκης λέει. Εγώ θα αποπέμψω την πρώτη εντολή και θα ψηφίζετε οι Έλληνες. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος και να γίνω εγώ πρωθυπουργός. Να μας το δίκη. Μετά το άλλαξε. Το άλλαξε. Μετά είπε ότι θα καλύψει. Είπε ότι θα ακολουθήσω αυτό που λέει το Σύνταγμα και θα λάβω κανονικά την εκλογή. Συνταγματική ορθότητα δηλαδή ο πρωθυπουργός της χώρας. Κύριε Παρασύρη, ένα λεπτό. Δεν είναι θεσμικό ατόπιμα. Ο κύριος Τσίπρας τι λέει? Ότι αν δεν είμαι πρώτο κόμμα, δεν σχηματίζω κυβέρνηση και ότι εγώ δεν φτιάχνω κυβέρνηση ηττημένων. Ο άνθρωπος ο οποίος έφερε την απλή αναλογική. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να απαντήσω. Λοιπόν, έχουν τελειώσει. Έχουν τελειώσει. Έχουν να μην επιτρέψουν να φτιαχτεί μια κυβέρνηση. Όχι, το είπε και ο κύριος Τσίπρας, το παραδέχτηκε. Ναι. Εγώ σε κυβέρνηση δεν φτιάχνω κυβέρνηση ηττημένων. Εννοώντας ότι αν είμαι δεύτερος, δεν πρόκειται να πάμε σε σχηματισμό κυβέρνηση. Πάμε λοιπόν. Έχουν τελειώσει η πραγματικότητα αυτή. Έχουν τελειώσει τα κόμματα του 40-45% έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν αυτοδυναμίες. Άρα. Ζούμε σε ένα νέο πολιτικό και συνταγματικό περιβάλλον, μάλλον σε ένα νέο πολιτικό περιβάλλον. Πρέπει να προσαρμόσουμε το σύνταγμά μας στο συγκεκριμένο περιβάλλον που οι πολιτικές συνθήκες έχουν διαμορφώσει. Και ποιο είναι αυτό? Έχουμε μία εκκρεμότητα, πέρα από την υπόθεση της απλής αναλογικής, η οποία είναι πια, αφού από εδώ και πέρα θα οδεύουμε σε κυβερνήσεις συνεργασίας, και ήταν μία ευκαιρία την οποία την έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019 στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία έγινε σε πνεύμα συνένεσης, και αφού είχε ήδη ψηφιστεί το 2016 η απλή αναλογική, έτσι ώστε να δώσουμε ένα εύλογο. Την αναλογική. Ένα εύλογο. Όχι, εγώ λέω. Δεν την ψηφίσατε. Εγώ λέω, την ψηφίσατε. Μα τώρα, γιατί μου διακόπτει το νόημα. Λέω κάτι άλλο. Εσείς λοιπόν ψηφίσατε απλή αναλογική στη συνταγματική αναθεώρηση, τι έπρεπε να πείτε? Παιδιά, δεν φτάνει τρεις μέρες ο ένας, τρεις μέρες ο άλλος και τρεις μέρες ο άλλος. Σε 9 μέρες δηλαδή οι κυβερνήσεις να σχηματιστούν, κυβερνήσεις συνεργασίας ουσιαστικές. Θα μπορούσε αυτή η συνταγματική εκκρεμότητα να δίνει ένα εύλογο χρονικό διάστημα στα κόμματα να μπορούν να συνεννοηθούν. Και τώρα δεν θα είχαμε συζήτηση για δεύτερες εκλογές. Εμείς λοιπόν τι λέμε ως πολιτική δύναμη? Λέμε ότι από τις πρώτες εκλογές υπάρχει δυνατότητα να σχηματιστεί κυβέρνηση. Είναι όμως ρεαλιστική η πρόταση αυτή που θέτει ο κύριος Ανδρουλάκης, κύριε Παρασύρη? Πάρα γιατί πολύ κατά ψέματα. Μισό λεπτό. Θα σας πω ένα λεπτό. Πριν απ' όλα καταρχήν, αυτός που βάλαμε ηγείται του κόμματος, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν κερδίζει ένα κόμμα, κόβει πρώτο το νήμα. Δεν είναι ο ηγητής των εκλογών. Αλεξάνδρ Ντεκρό. Δεν είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. 7 κόμματα ηγούνται, δεν είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Αναφέρεσαι στο Βέλγιο. Πρωθυπουργός. Βέβαια, γιατί όχι. Πρωθυπουργός της Σουηδίας. Ουλφ Κρίστερσον. Δεν είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος ο πρωθυπουργός. Πρωθυπουργός, με συγχωρείτε λίγο, αυτούς που έχω πρόγειρου τώρα, έτσι, της Ιρλανδίας. Λίο Βαράτκαρ. Δεν είναι πρόεδρος του πρώτου κόμματος. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο για τον οποίο όλοι λένε ότι
όταν δεν υπάρχει και συνταγματικό κόλλημα. Mm-hmm. Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Συντάγματος, ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος σε περίπτωση μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, ότι πρέπει να είναι πρωθυπουργός της χώρας. Εμείς είπαμε τι, με ένα λεπτό. Εμείς τι είπαμε, προγραμματική σύγκληση. Να βάλουμε ένα φραγμό απέναντι σε αυτό που γίνεται μέχρι σήμερα. Και επειδή τα πρόσωπα Τσίπρας και Μητσοτάκης είναι κατά πολλής υπεύθυνοι για την κατάσταση που σήμερα υπάρχει και δεν διαθέτουν και τις εγγυήσεις τις απαραίτητες. Στην Ελλάδα του 2023 τις εκλογές τις κερδίζουν τα κόμματα ή τα πρόσωπα που ηγούνται αυτό. Τα κόμματα προφανώς. Τα κόμματα τι κερδίζουν. Ποια πρόσωπα. Τα πρόσωπα. Νομίζω ότι εξακολουθεί το πολιτικό σύστημα. Και τα πρόσωπα. Γιατί αποκλείεται μετά από μια προγραμματική σύγκληση, δηλαδή στα δύσκολα, να συμφωνήσουμε στα δύσκολα. Δηλαδή να συμφωνήσουμε στις πολιτικές. Το πώς θα κυβερνήσουμε τη χώρα. Δεν καταλαβαίνω το λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να βρούμε ένα πρόσωπο συνενετικό. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Κύριε γιατί και το πρόσωπο θα είναι κομμάτι τη συμφωνία συγκεκριμένη. Άρα, θα μπορεί όμως να Νέα Δημοκρατία και Τσίπρας και ο Σκόπελος Παλογιάννης οδηγούν σε κρίσιμα θέματα να υπάρχει σύμπνοια και γρήγορα. Ζητάει τον ψήφο του ελληνικού λαού χωρίς να προτείνει πρωθυπουργό. Αυτό και είναι παράδοξο. Δηλαδή, λέει, ψηφίστε μας χωρίς να προτείνει τον πρωθυπουργό. Χωρίς να προτείνει. Βάζοντας ένα ερωτηματικό, μιλώντας και παρασύρει για τον άγνωστο. Πείτε μας ποιος θα είναι πρωθυπουργό. Υπάρχει ένας καταστατικός χάρτης στη χώρα ο οποίος ονομάζεται Σύνταγμα. Το Σύνταγμα μας δίνει τη λύση. Στο Σύνταγμα τι λέει, σύμφωνα με το άρθρο 37, ότι μόνο ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, όταν υπάρχει αυτοδυναμία, γίνεται πρωθυπουργός. Σε άλλη περίπτωση, μπορεί να είναι το οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Στην τρίτη λοιπόν εντολή, εντολοδόχος πρωθυπουργός είναι ο Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης λοιπόν θα έρθει και λέει: εγώ συζητάω για προγραμματική σύγκληση, προγραμματική συμφωνία με κοινωνικό πρόσημο συγκεκριμένο, σοσιαλδημοκρατικό. Ένα κομμάτι είναι αυτό και ένα δεύτερο κομμάτι είναι ότι μπορούμε να βρούμε μέσα από μια συνένεση ένα πρόσωπο το οποίο θα χρειαστεί πρωθυπουργός. Πολλά... Γιατί ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας προσφέρουν τις εγγυήσεις ότι θα τηρηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Κύριε Παρασύρη, με συγχωρείτε δύο λεφτάκια. Ναι. Δεν είναι ούτε τριήμερο, ούτε δύο μέρες, ούτε στενό περιθώριο. Από τώρα... Προσέξτε με. Από τώρα έχει. Ξέρετε εσείς σε καμία χώρα θα τα κόμματα να έρχονται και να λένε ότι θα συμβεί. Ερώτηση σας κάνω. Σας δίνει πίσω τον χρόνο του. Ερώτηση θέλω να σας κάνω. Μπορείτε να αλλάξετε το 19 μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ, έχοντας γνωρίσει την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, ποια είναι τα σημεία επαφής που θα μπορούσατε να συνεργαστείτε κυβερνητικά. Τώρα. Αν το αποδεχθεί. Δεν την ξέρετε τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Το 60% των επιχειρήσεων ευνόησε με την πολιτική. Εμείς λοιπόν λέμε ότι επειδή η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί, θα βάλουμε 20 ζητήματα εχμές. 20 προτεραιότητες για τη χώρα. Τώρα έχετε κοινά σημεία και περιμένετε να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία κοινωνική κατοικία. Αν συμφωνήσει, προφανώς. Αν συμφωνήσει η Νέα Δημοκρατία, θα πάμε σε μια διαδικασία. Αν δεν συμφωνήσει, προφανώς. Δηλαδή, δεν αποκλείεται τη μετεκλογική και των φόρων. Δεν αποκλείεται τη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Με κανέναν. Αυτό είπα. Με τη Νέα Δημοκρατία δεν ενδιαφέρει. Με τη Νέα Δημοκρατία με ενδιαφέρει. Για δηλαδή, γιατί κοκορεύεστε εσείς, ότι είστε πολύ προοδευτικοί. Δεν κοκορεύομαι και δεν υπάρχει. Εγώ ζήτησα. Που μειώσατε τη συντάξη στον κόσμο. Κύριε που αυξήσατε τη φορολογία, τη μεσαία τάξη, δεν κατάλαβα. Πέστε στον κόσμο που δηλαδή, σας ακούει και καλύτερα σας ψηφίσει ότι χαρά, δεν συνεργάζεστε με τη Νέα Δημοκρατία. Ή προετοιμάζετε τον κόσμο για να τον πάτε στη Νέα Δημοκρατία. Εσείς ότι με τέτοιες γενικότητες μπορείτε να πάτε σε εκλογές. Το Πασόκ από εδώ και πέρα θα είναι βροντερό και αληθινό. Εμείς θα βάλουμε εμπόδιο σε όποιον επιτίθεται. Βροντερό και αληθινό. Τέρμα και τελείωσε. Λέω, λοιπόν, αποκλείστε τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς οι κυβερνήσατε με τον κύριο Καμένο. Μισό λεπτό. Με την ακροδεξιά της χώρας. Για να χαλαρώσω. Τι συζητάτε τώρα. Κύριε. Τι συζητάτε τώρα. Να απαντήσω. Τι συζητάτε με τον κύριο Καμένο. Συνεργαστήκαμε με τον κύριο Καμένο και σας ερωτώ. Πέστε μου ένα σημείο της πολιτικής της αριστεράς που έγινε υποχώρηση και το πήραμε πίσω προκειμένου να κρατήσουμε τις καρέκλες μας και τον κύριο Καμένο. Αυτό ακριβώς λέμε λοιπόν. Ένα σημείο πέστε μου. Ένα σημείο πέστε μου. Ένα είναι το θέμα. Το θέμα της Μακεδονίας, το θέμα της συμφωνίας για τη Βόρεια Μακεδονία που όπως είδατε. Αν λοιπόν εμείς αυτή την τροπιαστική συμφωνία που πήγατε και υπογράψατε. Αυτή την τροπιαστική συμφωνία. Πέστε μου πού υποχωρήσαμε στη συνεργασία μας με τον Καμένο. Πέστε μου. Ένα πράγμα κύριε Δασκαλάκη. Μια κουβέντα. Μισό λεπτό τώρα. Κύριε Δασκαλάκη, μια κουβέντα πριν κλείσουμε. Θέλω να πω. Μια κουβέντα κύριε Δασκαλάκη. Σας παρακαλώ πολύ. Αν συμφωνήσει η Νέα Δημοκρατία ή οποιαδήποτε πολιτική. Θέλω να πω κύριε Δασκαλάκη που σας το είπα και πριν. Έχουμε τότε
Ναι, θέλω να πω, να κύριε Δασκαλάκη, που σας το είπα και πριν. Πείτε το, κύριε Κουμενίδη, κύριε Παρασύρε. Η συνεργασία είναι θέμα συσχετισμού δύναμης. Μάλιστα. Με πολύ δυνατό το ΣΥΡΙΖΑ, πραγματικά δεν κάναμε καμία υποχώρηση. Κύριε Δασκαλάκη, από όλα αυτά καταλαβαίνει και ο κόσμος, νομίζω, και οι τηλεθεατές, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να προκύψει μια κυβέρνηση, μια συνεργασία μεταξύ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Δημοκρατία κυβέρνηση, αυτό είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε είναι μονόδρομος η ψήφος Νέα Δημοκρατία για μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, για μια αυτοδύναμη Ελλάδα. Να συνεχίσω με το συνολικό προφίλ και κάτι τελευταίο. Εμείς την πρόοδο, κύριε Δασκαλάκη, δεν τη χαρίζουμε στην αριστερά, γιατί πραγματικά προοδευτικός είναι ο εξυγχρονισμός του κράτους, είναι η ψηφιοποίηση 1.500 υπηρεσιών και σίγουρα προοδευτικός δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του κύριου Πουλάκη και του κυρίου Μηθριδάτη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ότι προοδευτικός δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε προοδευτική διακυβέρνηση είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το να διευκρίνει στο. Και κάτι τελευταίο, ότι από τις 22 χώρες, οι 18 έχουν αρχηγό, κύριε Παρασύρη, τον πρόεδρο του πρώτου κόμματος. Ναι, οι τέσσερις δεν έχουν. Οι τέσσερις δεν έχουν, οι 18 έχουν. Άρα υπάρχουν. Τέσσερις δεν έχουν, 18 έχουν. Άρα υπάρχουν και κυβερνήσεις. Επειδή αναφέρθηκε στις χώρες πριν. Δεν υπάρχει και αρχηγός πολιτικού κόμματος να έχει παρακολουθήσει αρχηγό άλλου πολιτικού κόμματος στην Ευρώπη και να αξιώνεται ξαφνικά. Θα σας το κάνουμε και πρωθυπουργό. Ένα τα εκατό διαφορέχα στη Φιλανδία και δεν το διανοήθηκε κανένας. Ο κύριος Μητσοτάκης σας παρακολουθούσε μόνο. Ο κύριος Μητσοτάκης θα την παρακολουθείς. Μα τώρα, πά μου λες, θα συνεργαστείς με αυτούς που σε παρακολουθούσαν. Εντάξει, συνεργαστείτε με αυτούς που σας παρακολουθούσαν. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε και να θωρακίζουμε τα δημόσια αγαθά και το κοινωνικό κράτος και αισιοδοξούμε ότι θα είμαστε η πρώτη δύναμη και θα έχουμε και συσχετισμό που θα φτιάξουμε προοδευτική κυβέρνηση. Επειδή πρέπει να κλείσω, έχετε από 2 λεπτά ο καθένας. Θέλω λίγο. Θα το πάω έτσι όπως το κάνουμε πάντοτε. Την αντίστροφη σειρά. Εκλογικά, την αντίστροφη σειρά. Θα πάμε. Μέση είμαι. Ακριβώς. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Παρασύρη. Θέλω να σταθούμε λίγο στο κομμάτι. Ποιο είναι αυτό που θέτει ως κόκκινη γραμμή το πασοκίνημα αλλαγής σε αυτές τις εκλογές, που δεν πρέπει να ξεπεραστεί για να μπορεί να έχει και ένα διάβολο επικοινωνίας με τις άλλες παρατάξεις? Πέρα από το κομμάτι του Πρωθυπουργού, ποιος θα είναι το πρόσωπο, ποιο είναι το θέμα, ας πούμε, που θεωρείτε ότι απαιτεί σύγκληση όλων των δυνάμεων του πολιτικού συστήματος για να αντιμετωπιστεί? Οι προκλήσεις είναι πολλές μετά τις εκλογές. Εμείς έχουμε. Εννοείται ποιες είναι οι προτεραιότητες. Δεν πρέπει να ξεχνάς, ας πούμε, ότι τώρα το Μάιο έχουν εκλογές και στην Τουρκία. Τα πράγματα αλλάζουν. Έχουν προκύψει κάποια νέα δεδομένα. Ποια είναι η κόκκινη γραμμή που θέτει το κόμμα? Ή ο Φραγκίστος Παρασύρης ως υποψήφιος? Κοιτάξτε, εμείς πάμε πολύ ξεκάθαρα σε αυτές τις εκλογές. Και μάλιστα πολύ πιο ξεκάθαρα από όσο θα απαιτούνταν δηλαδή κιόλας. Γιατί θα μπορούσαμε να μην μπούμε καθόλου σε μια τέτοια ατζέντα γύρω από την επόμενη διακυβέρνηση. Εμείς τι λέμε? Λέμε ότι υπάρχουν 2 προτεραιότητες σε αυτή τη χώρα. Ένα είναι να συζητήσουμε το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, το οποίο το θεωρούμε και δευτερεύον. Το βασικότερο απ' όλα είναι να υπάρχει μια προγραμματική σύγκληση, μια προγραμματική συμφωνία σε 20 πολύ μεγάλα ζητήματα που αφορούν την επόμενη μέρα για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Και πολλά από αυτά ακούστηκαν. Είναι ζητήματα. Μην τα πείτε και τα 20. Όχι, αλλά είναι ζητήματα που αφορούν την κοινωνική κατοικία, ξαναείπα. Το ιδιωτικό χρέος, την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος, την εξωτερική πολιτική, γιατί έχουμε βάλει εμείς, είμαστε αυτοί που έχουμε βάλει τα ζητήματα για την αναθεώρηση της τελωνειακής σύνδεσης της Τουρκίας με τις αυτόματες ποινές που πρέπει να γίνονται σε κάθε απειλή που κάνει σε εμάς, σε γείτονα χώρα, στο εμπάρκο στα όπλων από ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει μια σειρά ζητημάτων, 20 προτεραιοτήτων, τα οποία θα τεθούν σε σχέση με την προγραμματική συμφωνία της επόμενης μέρας, τα οποία εμείς θεωρούμε ότι θα ωφελήσουν τον ελληνικό λαό και θα τον βοηθήσουν να πάρει ανάσταση. Επομένως, για μας αυτή είναι η μόνη κόκκινη γραμμή που θέτουμε, έτσι ώστε να σχηματίσει την κυβέρνηση. Σύντομα αστερίσκο, και να μην το ξεχνάμε, ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης για πρωθυπουργοί, διότι δεν παρέχουν τις εγγυήσεις που πρέπει για την τήρηση ακριβώς αυτής της συμφωνίας. Κύριε Γουμενίδη. Όπως. Θέλω όμως να πω κάτι, γιατί με έχουν ενοχλήσει. 10 δεύτερα, σας παρακαλώ. Σε σχέση. Τώρα είναι εντελώς βέβαια εκτός ατζέντας, αλλά είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το σχολιάζουμε, γιατί
μας αφορά νομίζω ως τοπικούς βουλευτές και επειδή νομίζω δεν θα δοθεί άλλος χρόνος, θέλω να το αναφέρω, επειδή πολλές εξαγγελίες γίνονται και υπάρχει κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή υποφέρει και πρέπει να δει κάτι, να ακούσει κάτι από τις πολιτικές δυνάμεις, αφορά την περιοχή του Μηνώα Πεδιάδος και του σεισμόπληκτους. Και θα ήθελα να το αναφέρω γιατί μου έχουν στείλει επανειλημμένως μηνύματα. Και θα έπρεπε να το αναφορά στο κομμάτι των πληστηριασμών. Γιατί έχουμε κάνει όλοι όσοι εμπλεκόμαστε επισκέψεις στις σεισμόπληκτες περιοχές. Θέλω να το αναφέρω αυτό, ότι στην Εύβοια μετά από την πυρκαγιά υπάρχουν 72 μελέτες και καμία μελέτη στην περιοχή του Μηνώα Πεδιάδος. Δεν υπάρχει ούτε καν απλοποίηση των διαδικασιών, έτσι ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να κατεδαφίζουν και να κατασκευάζουν τα κτίρια τους. Αν θυμάσαι, στο δεύτερο μέρος το αναφέραμε και το σχολιάσαμε αυτό, κύριε Παρασύρ. Κάνατε και εσείς μια αναφορά για τους πληστηριασμούς. Το λέω διότι έχει κατέβει ο Πρωθυπουργός εδώ, υποσχέθηκε τα πάντα, πήγε στην περιοχή και το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο δεν έχει και κόστος, τουλάχιστον αυτό που μιλάμε για την απλοποίηση των διαδικασιών, με συγχωρείτε. Λοιπόν, και δεν το έχει αφήσει η κυβέρνηση σε πλήρη εκκρεμότητα παρά τις κρούσεις που έχουν γίνει από όλα τα πολιτικά κόμματα. Δυστυχώς δεν προχώρησε σε αυτή την απλοποίηση. Είχα σκοπό να θέσω το θέμα που είπε ο κύριος Παρασύρης μόλις τώρα. Κατά τη γνώμη μου, η αντιμετώπιση της κατάστασης στο Αρκαλοχώρι, την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας και τους υπόλοιπους δήμους, είναι η αντιμετώπιση από την κυβέρνηση, είναι ο ορισμός του εμπεγμού της τοπικής κοινωνίας. Απαράδεκτη στάση σε όλα τα θέματα. Όποιο θέλετε για να πιάσετε. Από την χρηματοδότηση για τα άμεσα προβλήματα που είχαν τα νοικοκυριά μέχρι ακριβώς το γεγονός ότι έφτασαν να κάνουν πληστηριασμούς κατοικιών τελευταία. Νομίζω ότι ειδικά για την περιοχή του νομού Ηρακλείου η αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων, η αποκατάσταση της περιοχής σε όλα τα επίπεδα και όλο το φάσμα των μέτρων που υπάρχουν προτάσεις είναι το πρώτο που πρέπει να δούμε. Σε γενικότερο επίπεδο, όπως σας είπα και πριν, η στόχη μας είναι η ανάκτηση της εργασίας με ό,τι αυτό συμπεριλαμβάνει για τους εργαζόμενους, για τις συνθήκες δουλειάς τους κλπ. Η εμβάθυνση της δημοκρατίας με ό,τι επίσης αυτό συμπεριλαμβάνει από τα θέματα των υποκλοπών, των παρακολουθήσεων του κρατικού αυταρχισμού και γενικά το πώς δεν θα είναι στο περιθώριο οι Έλληνες πολίτες και η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Νομίζω η θέση μας και αυτό που συνεχίζουμε να κάνουμε είναι να υπερασπιζόμαστε και να θωρακίζουμε τα δημόσια αγαθά, τα οποία θεωρούμε υποχρέωση της πολιτείας. Αυτή τώρα οι άξονες, το κοινωνικό κράτος, τα δημόσια αγαθά, η εργασία, η δημοκρατία είναι και τα στοιχεία που μπορούν να συναντηθούν οι πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να εκφράσουν την κοινωνία. Άρα από εδώ πηγάζει και η αισιοδοξία μας ότι σε αυτές τις εκλογές δεν θα χρειαστεί να συνεχίσουμε καμία συζήτηση. Υπάρχει ένας τέτοιος συσχετισμός που θα έχουμε κυβέρνηση με προοδευτικό προσανατολισμό που θα αλλάξει ρότα στον κόσμο, στον τόπο και που θα ανακουφιστεί επιτέλους η κοινωνία μας. Κύριε Κεφαλογιάννη. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήταν πραγματικά μια πολύ δύσκολη τετραετία με πάρα πολλές κρίσεις τις οποίες η Νέα Δημοκρατία τις αντιμετώπισε με σθένος και με πυγμή. Προφανώς έχουν γίνει και λάθη. Εμείς κάναμε πρώτα την αυτοκριτική μας και την κάναμε και με γενναιότητα και προσωπικά ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το έργο όμως της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης είναι μετρήσιμο. Τόσο στην οικονομία, όσο και στην εξωτερική πολιτική, όσο και στην εθνική άμυνα. Και θεωρώ ότι θα μας κρίνει ο λαός, θα μας συγκρίνει και στο τέλος θα βγάλει μια ισχυρή Νέα Δημοκρατία. Και επειδή αναφερθήκαμε και στην Κρήτη, να πω ότι επιτέλους μπήκαμε και στο χάρτη των εξελίξεων με τα τρία πολύ μεγάλα έργα που προχωράνε στην Κρήτη, το βόρειο οδικό άξονα, το διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, ένα σπουδαίο έργο για τον τουρισμό και την ανάπτυξη της περιοχής και την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την υπηρετική Ελλάδα που μας παρέχει μια ενεργειακή ασφάλεια. Εννοείται πως πρέπει να γίνουν και άλλα. Χρειάζεται αναβάθμιση και των οδικών δικτύων. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα ο τουρισμός, πώς θα έχουμε 12 μήνες τουρισμός. Πρέπει να ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα, που είναι ο πυλώνας ανάπτυξης της Κρήτης. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι
μετά από χρόνια η Κρήτη μπαίνει στο κέντρο των εξελίξεων και είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε πρωθυπουργό από την Κρήτη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάντως, σε σχέση με το Αρκαλοχώρι, δεν απαντήσετε. Πείτε κάτι για το Αρκαλοχώρι, γιατί πραγματικά υπάρχει μια ολιγορία και μια. Πραγματικά. Ενάντια στον κύριο Σεφιόλεπτο, πραγματικά όμως είναι. Μπορούμε να μιλήσουμε όση ώρα θέλετε και για το Αρκαλοχώρι. Πρέπει να έχουμε και για το Αρκαλοχώρι. Ναι, κύριε Παρασέρη, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ένα εξ αυτών είναι. Είναι αλήθεια πως υπάρχουν καθυστερήσεις και πρέπει. Εγώ θα πω αυτό. Υπάρχουν καθυστερήσεις και πρέπει εμείς οι νέοι άνθρωποι που μπαίνουμε στην πολιτική να αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερο στένος και μεγαλύτερη πυγμή και τη γραφειοκρατία. Να σας δώσω γιατί έχει κολλήσει στις υπηρεσίες, έχει κολλήσει στους φακέλους που έχουν αργήσει να ελεγχθούν. Αν θέλετε, να σας δώσω μια είδηση. Δώστε μας. Μπορείτε να μας προλάβετε, δηλαδή το κανάλι σας, αλλά οι βουλευτές της Κρήτης του ΣΥΡΙΖΑ σκεφτόμαστε, επειδή ακριβώς προχωράει ο ΒΑΚ που είναι πολύ σημαντικό πολύ έργο, σπουδιακό, να πάμε στο εργοτάξιο που εγγενίασε ο κύριος Μητσοτάκης να φωτογραφηθούμε. Ξεχάσατε τους μουσαμάδες της Θεσσαλονίκης, μάλλον και. Κύριε, όχι, όχι, δεν το λέω. Αν είχε μουσαμάδες όπως στη Θεσσαλονίκη, θα φωτογραφηθεί ο κύριος Τσίπρας. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα πράγμα πολύ εντελώς διακριτό. Διακριτή γραμμή σε σχέση με τα κοινωνικά και την κοινωνική πολιτική. Με τη Νέα Κύριε Δημοκρατία. Κύριε Παρασύρη, θέλω να είμαι δίκαιος αυτή τη στιγμή. Σε σχέση με τα εθνικά θέλω να είμαι δίκαιος αυτή τη στιγμή. Σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Αυτός είναι ο χώρος. Σας ευχαριστώ θερμά. Του ΠΑΣΟΚ. Ήταν μαζί μας απόψε ο υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στο Ηράκλειο, ο κύριος Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης. Ο βουλευτής και εκ νέου υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Ιγουμενίδης, και ο υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, ο κύριος Φραγκίσκος Παρασύρης. Θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Και βεβαίως σε καλή αυτή. Καλή ανάσταση καταρχήν. Και καλή ανάσταση, βεβαίως. Καλή ανάσταση αρχικά και μετά καλή δύναμη, γιατί τη χρειάζεστε, νομίζω. Οργώνετε την περιφέρεια και μιλάτε με τον κόσμο. Είναι μια διαδικασία που έχει τα καλά, που έχει να κάνει με τον διάλογο. Πολλές φορές όμως γίνεστε και αποδέκτες παραπώνων. Και αυτά να τα κρατάτε πάντοτε όταν κληθείτε να διαχειριστείτε οποιαδήποτε θέση αποφασίσουν οι πολίτες να σας δώσουν μετά τις εκλογές. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή αμέσως μετά το Πάσχα. Την ερχόμενη Δευτέρα είναι Δευτέρα του Πάσχα, δεν θα είμαστε μαζί. Και βεβαίως ο προεκλογικός πυρετός καλά κρατεί και θα ανεβαίνει όλο και περισσότερο με έντιμο και σωστό διάλογο πάντοτε με τη σφραγίδα της Crete TV. Κυρίες και κύριοι, καλό σας ξημέρωμα.